Εδώ μιλάμε, η μουσική ακούγεται, λες και έχω βγει έξω το βράδυ, ε. Για να πάω από εδώ που μάλλον ακούγεται. Υπάρχει έστω και ένας εδώ μέσα που μου δείχνει ότι του αρέσει το ντύσιμό μου σήμερα. Ε, Κούπερ, πες την αλήθεια. Άσε, μην πεις τίποτα. Άσε, αυτά να είναι μεταξύ μας. Κούπερ, άσε να είναι μεταξύ μας. Είναι δυνατόν. Είσαι καλά, μου φάει τα χρόνια να σου πει. Το πεδίο του Άρεος, το πράσινο, το φανταστικό. Τι λες, σε καλά, μας αρέσει πάρα πολύ. Το πράσινο, γιατί τι έκανες. Το πεδίο του Άρεος. Ναι. Πήγαινε να ακούσω τον Ανδρέα. Καλά, ρε, το 81 εσύ δεν ήσουν ένα παιδάκι μικρό. 80 γεννήθηκα. Και άρα τι πήγαινε, σαν μωρό. 88-89 πήγαινα. 90 πήγα. Έχω περπατήσει, έχω λιώσει σόλε το παιδί. Τι σόλε, μωρέ, αφού είναι 8. Ελένη, η Ελλάδα ανοίξει του Έλληνε. Πού το έμαθα αυτό. Πού. Το διάβασα, αλλά το έλεγε και ο Ανδρέα. Να σου πω κάτι, τον Ανδρέα τόσο πολύ, ούτε η Ηλιάνη δεν τον μνημονεύει τόσο πολύ όσο εσύ. Πραγματικά. Τώρα που ερχόμαστε στα πράγματα. Τώρα που ερχόμαστε στα πράγματα, να με παίρνει τηλέφωνο. Ο κύριο Θοδόρη μου δεν έχει ανάγκη να ανησυχεί. Θα με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέτε. Φτιάξε μα. Και τώρα θα λέω, α, τότε τι θα μα φτιάχνει. Δεν ξέρω, αλλά όταν. Δεν θα χρειαστεί. Μεσόν. Έχει κόρε. Θα έχουν συντρόφου. Θα πρέπει να πάνε φαντάρι. Το Πασόκ τι σχέση έχει με αυτά. Το Πασόκ θα στα πράγματα. Θα μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, όχι στον Εύρο. Αν και εμεί είμαστε κατά του ρουσφετιού. Αλλά. Πολύ κατά του ρουσφετιού. Αλλά εδώ ψυχικό. Νέο ψυχικό. Είσαι καλά. Στο σπίτι σου μέσα θα κάνει σκοπιά. Πεντάγωνο. Έχει ωραία. Πεντάγωνο. Παιδιά, ναι, έχω κόρε. Θυμίζω, αλλά λε, η σύντροφή του. Καντιλανάφτη στο Λυκαβιτό. Στο Λυκαβιτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω να σα πω ότι σήμερα. Σήμερα εδώ προς τα κάτω, προς την εκπομπή, έρχεται η αγαπημένη Μάρο Σουτηρά και μιλάμε για ένα θέμα που όλες τις εποχές έχει ενδιαφέρον. Βιβάλτι. Εσένα θα κοιτάξω στα μάτια, γλυκό μου παιδί. Έχω ζητήσει να σε ενημερώσω ότι. Άσε, μην το πεις. Το τελευταίο 24ωρο δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη στη ζωή μου. Αυτό, σε έχω ενημερώσει. Δεν βαριάσαι, θα το καταλάβω εγώ όταν έρθει η ώρα. Το ξέρω, το βλέπεις στο μάτι μου. Ναι, θα αλλάξει κάτι. Υπάρχει αυτό το πηχτό. Λοιπόν, σήμερα η Μάρο θα μας πει για τα ερωτικά θέματα των ζωδίων. Ποιοι με λίγα λόγια κάτι έχουν να περιμένουν, ποιοι πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή, ποιοι θα ερωτευτούν τρελά, ποιοι βάσει ζωδίων πάντα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν έτσι εδώ που βλέπω στα χαρτιά μου, υπάρχουν τρία ζώδια που φέτος είναι πολύ τυχερά, λέει στον Έλληνα. Πολύ. Για πες τα. Θα πεις Μαρό. Πιο πολύ και τον παρουσιαστή του X-Factor το περιμένω. Σε κοιτάζω και ψάχνω να βρω βλέποντας αυτά τα ζώδια, μήπως, που δεν τα θυμάμαι από έξω, μήπως έχεις τίποτα πλανήτες αυτά τα ζώδια, γιατί το ζώδιό σου δεν είναι μέσα. Οχ, οχ, και είναι και το δικό μου, καταλάβαμε. Το ίδιο με το ίδιο. Πώς τους έκαψα έτσι. Να σε ρωτήσω. Με τι κουράγιο να συνεχίσουμε στην εκπομπή. Εμείς οι δύο είμαστε βιβλιοστάτες στο υδροχάος. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Υδροχάος, εντελώς. Αυτός είναι ο τίτλος. Είναι. Να ρωτήσω, έχω μια απορία. Αν ευνοείται το ζώδιο, στα ερωτικά, το ζώδιο του συντρόφου μου, αλλά όχι το δικό μου, σημαίνει ότι εκείνος θα βρει την ευτυχία μόνος του. Ναι. Αυτό μου θυμίζει από το ερωτηρία που λέει, καλά η δική σου η ώρα δεν ήρθε, αλλά πώς ήρθε η ώρα του πιλότου. Αυτό, ακριβώς. Το θυμάσαι αυτό. Καλό αυτό. Ακριβώς. Καλή ερώτηση, δεν την έχω θέσει ποτέ. Θα τη θέσω σήμερα. Αλλά αν θες, όταν θα τη δεις και στις διαφημίσεις, εσύ μπορείς να τη ρωτήσεις. Αυτή είναι η φοβερή ερώτηση, την οποία θα τη ρωτήσω όμως. Γιατί έχεις δίκιο. Εγώ την ακολούθησα και στα Instagram. Σε έκανα τη Μάρο και like. Ναι, άκουσες τίποτα που να λέει για σένα φέτος έτσι για το ζώδιό σου, μήπως και κάτι. Τίποτα καλό. Εκτός να σου πω ότι η ελληνική ταινία είδα μόλις για τη ζωή μου, γύρισα σπίτι, είχα κοκκινιστό, το ξεπάγωσα. Και ξεπάγωσες. Κοκκινιστό κοτόπουλο με. Το βρήκες, εσύ το έκανες. Όχι, το είχα παραγγείλει την Κυριακή. Από την Κυριακή το έφαγε θε παγωμένο από την κατάσταση. Έτσι η Εργέννη δεν σε λένε. Το πάγωσε, το ξεπάγωσε, έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι κάνουν. Οι Εργέννη έτσι είμαστε, λένε. Είσαι τόσο ωραίο σε όλα. Νομίζω ότι σου είναι πάρα πολύ εύκολο πέντε συνταγέ να τι μάθει και να τι κάνει για σένα. Να χαίρεσαι. Με τι κουράγιο, ρε. Γυρίζω σπίτι, πάω και τον Κούπερ μια βόλτα, μετά ξεραίνω. Με 7,5 ώρα στο κρεβάτι. Εγώ σαν να πω! Θα μ' αφήσει τον τόπο καμιά ώρα. 42 χρονών τρέλα, μιλάμε για Las Vegas. Καλά, το αίμα σου βράζει. Μιλάμε τώρα για τσουλίθρα η ζωή μου, Ζωνέρο Τσουλίθρα. Άμα είσαι έτοιμο, ακολούθα. Μόνο χρειάζεται γονική συνένεση για να με παρακολουθήσει. Δεν μου λες, μήπως όταν ήσουν μικρό ή και είδα να σου πω την ταινία. Λίγο με τις ώρες και με τα προγράμματα. Το γεροντοκόρο είδα χθες. Με τον Λάβρο Κωνσταντάρα. Ωραίο. Με τον Μάρο Κοντούπο. Δεν μπορώ. Δεν ήθελε αυτό να παντρευτεί και γύρισε στο σπίτι και έβλεπε και διάβαζε την Ελληνική Επανάσταση, τον Οδυσσέα Αντρούτσο. Αντέχει ταινία, ε. Πολύ ωραίο. Ορίστε. Μήπως ρε παιδί μου σε πιέζανε μικρό η μαμά σου τίποτα να κοιμάσαι νωρί, να μην βγαίνει έξω και σου βγήκαν τώρα σε αυτήν την ηλικία.
καθόλου, αλλά τώρα να το πω, δεν πρόκειται. Όπως μου λέει, όπως μου λέει και η συντάκτριά μου, αγόρι μου, σταμάτα, λέει, θα βρεις ποτέ γυναίκα. Στη ζωή μας μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, μια παρέα. Δεν έχω τι να κάνω, δεν έχω ζωή. Να δει λεφτά μου σήμερα, τι να κάνω και πέφτω και κοιμάμαι. Έτσι σίγουρα δεν θα βρεις. Άκου. Μόνο δεν σε πιστεύω με τίποτα. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Δεν σε πιστεύω. Όχι, αλήθεια, ότι κοιμάσαι νωρίς βέβαια. Αν ξυπνά χάραμα να πα στο ραδιόφωνο, φυσικά δεν κοιμάσαι. Αν έμενε κοντά, αν έμενε προσβούλα δηλαδή, θα σου λέγανε να χτυπάμε να δει. Να δει, κοιμάμαι. Όποτε και να χτυπήσω, θα σου μέσα. Δεν σου λέω, δεν καταλαβαίνει. Κοιμάμαι. Αχ, θέλω και πανέμορφα. Έχω άλλο σχέδιο τώρα. Μήπω πάρω τα παιδιά και κάνουμε τηλεπαρέα. Να μιλάμε το απόγευμα. Γιατί δεν βρεθούμε, παιδί μου. Εγώ έχω πει τέτοιο πράγμα. Όχι, ρωτάω, θα σου προτείνω αντί να παίρνεις, να βρισκόμαστε μέσω monitor, να βρεθούμε κανονικά σαν ναι, άνθρωποι. Αλλά θέλει να κοιμηθεί, σου λέει. Ναι, και κάποια στιγμή θα φύγουμε εμείς χωρίς να το καταλάβει, τον αφήσουμε μόνο του, μπας και βρει κάτι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή ναι, θα τον βγάλουμε λίγο στον κόσμο εκεί στην κοινωνία. Και θα με αφήσετε. Θα σα αφήσω. Αυτοφορώκια λέγεται αυτό. Όχι, ίσα. Λέγεται φίλο αυτό. Πλάκα, πλάκα. Εσύ λίγο μα δουλεύει, αλλά δεν βαριέσαι. Λίγο. Κάτι μέσα από όλα αυτά που λε έχουν μια εσάνς αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι. Ελένη, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Το διαβάζω, ακριβώς. Θέλετε να σα μιλήσω για του πιο ζωντανού ακολούθου που έχετε δει ποτέ στη ζωή σα. Τι είναι, οι άλλοι τι είναι, followers. Αυτοί είναι πραγματικοί followers. Μίλησέ μου γι' αυτό. Θα σας μιλήσω για τη φίλη μας την Δήμητρα. Δήμητρα. Μαρία Ρέτσα. Μαρία. Η οποία είναι στην. Ναι, η Δήμητρα είναι ξαδέρφη της. Εγώ αυτή ξέρω. Λοιπόν, και μου λέει: θες να μιλήσω με τη φίλη με την ξαδέρφη μου, Μαρία. Λέω: από το σώμα τη μάνα, όχι του πατέρα σου. Ναι, του πατέρα μου. Και βρήκαμε τη Μαρία. Η Μαρία. Έλα, Δημήτρη, μου έχουμε στα μάτια σας ευχαριστώ, να ρίξω. Η Μαρία, λοιπόν, πες μου, μίλησε μου για τη Μαρία. Η Μαρία μένει στην Εύβοια. Ωραία. Πολύ κοντά μας είναι. Βόρεια Εύβοια. Όχι στους ωραιούς. Ποιο κάτω στα βασιλικά. Στη λίγο που τα κάτω είναι. Δεν είδες πώς το κατήχε το θέμα την ώρα που σου μίλαγε. Πάρσε να λέει τους πιο ζωντανούς followers και κοιτούσε κάτω και λέω όχι, όχι. Πρόβατα. Όχι, πρόβατα. Νόμιζα πρόβα κάνεις τώρα για να μας το πεις. Όχι, πρόβατα. Πες το, τι έγινε. Τα αγαπά πολύ. Πρόβατα και κατσίκια. Με αυτά ασχολείται. Είναι 20 χρονών, ξαναλέω. Τι followers, τι δουλειά είχαν πει. Την ακολουθούν. Followers, πρόβατα, ωραίο. Αχουχου. Χριστέ μου, θα με αποτρελάνει. Η Μαρία είναι το κορίτσι που βλέπετε. Ναι. Στην Εύβοια. Εξαιρετική. Λοιπόν, βλέπεις τώρα ένα 20 σημερινό 20χρονο κορίτσι. Ακριβώς. Δες λοιπόν με τι έχει επιλέξει να ασχολείται. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά λέμε, ναι, εντάξει, αφού αυτό το βρήκε έτοιμο από την οικογένεια, συνεχίζει. Έτσι. Όχι. Η ίδια δεν το κάνει για να το κάνει. Της αρέσει. Ακριβώς. Μάλιστα, το κάνει τόσο συνειδητά. Συγγνώμη, τώρα σκέφτομαι μέσα μου, κοίτα να μάθει τη δουλειά όπως το κάνει η Ελένη. Και δεν... Βρε, άστα λοιπόν, πέρα αυτά από τώρα. Την πλάκα, ήρθε και κάποια στιγμή στην Αθήνα με μια φίλη της να μείνουν. Και της έλειψε και γύρισε πίσω και λέει: πάμε να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω. Βοσκός. Που είναι βοσκός, ναι. Και το κάνει με την καρδιά του. Λοιπόν. Βοσκοπούλα και η ουσία όλη είναι σε αυτό που είπε. Το ρήμα επιλέξει. Το έχει επιλέξει. Δεν είναι. Γιατί και εγώ λέω εντάξει, μπορεί να τη το φόρτωσαν σαν οικογενειακό βάρος. Ότι πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά μας, δεν υπάρχει κάποιος άλλος κλπ. Τη αρέσει, έχει αγαπημένες ώρες ημέρας που το κάνει. Έχει αγαπημένα μέρη που πάει τα ζωάκια της. Και τα βγάζει στο Instagram και στο Facebook. Και οι φίλοι της λένε: σε παρακαλούμε, μην τα βγάζει, σταμάτα. Όχι, αλλά μωρέ, εκείνη... Γιατί, ίσα ίσα. Ναι, και εγώ τη βρίσκω πολύ cool. Μα και εκείνη έτσι να, να γίνουμε φίλες. Λοιπόν, πάμε να τη γνωρίσουμε. Μία 20χρονη μεγαλωμένη μέσα στα βουνά και τη φύση της Εύβοιας, βόσκει καθημερινά περισσότερα από 80 πρόβατα. Η αγάπη του παππού και του μπαμπά της για τη φύση και τα ζώα έκανε τη Μαρία Ρέτσα να ακολουθήσει το δρόμο της κτηνοτροφίας, τον οποίο βέβαια γνωρίζει από τα παιδικά της χρόνια, καθώς από την Τετάρτη Δημοτικού έβοσκε μόνη της τα ζώα της οικογένειας στο χωριό Γαβαλάς της Εύβοιας. Πόσα ζώα έχεις υπό τη φροντίδα σου? Κοντά στα 70 με 80 πρόβατα είναι, δεν ξεπερνάει ο αριθμός των 100. Και σε βουνό τα πάω, σε πλαγιές τα πάω. Ειδικά το καλοκαίρι που είναι και η ωραιότερη εποχή για μένα, κάθομαι μέχρι αργά και τα βουσκάω. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες στη δουλειά σου? Οι τροφές είναι στα ύψη. Μόνες είναι, πιστεύω, η χειρότερη εποχή για τους κτηνοτρόφους όλους. Το καλοκαίρι που έχουμε το φόβο για τις φωτιές που βάζουν. Ποια ζώα από αυτά που φροντίζεις αγαπάς περισσότερο, ποια είναι τα αγαπημένα σου? Τα αγαπημένα μου είναι βέβαια τα σκυλιά, γιατί έχω 11.
Παρά τις αντιξοότητες του επαγγέλματος και τα κακόβουλα σχόλια που δέχεται ανά καιρούς, η Μαρία δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει με περίσσια αγάπη. Ξεκίνησα να ανεβάζω το πρώτο βιντεάκι που ξεκίνησα να ανεβάζω στο TikTok. Είχε πολλές ωραίες προβολές, like. Τους αρέσει να βλέπουν ένα νέο άτομο και κορίτσι κιόλας να ασχολείται με τη δουλειά του κτηνοτρόφου. Δέχτηκες κακή κριτική στην αρχή. Ακόμα και τώρα συνεχίζεται αυτό, αλλά δεν δίνω σημασία και πολύ. Ένα παιδί μάλιστα μου είπε για να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα, μην ανεβάζεις φωτογραφίες με τα γίδια και τα πρόβατα στο Facebook, Instagram και όλα αυτά, γιατί μας κάνεις ρεζίλη. Στο σχολείο παλιά, πιο παλιά που με κοροϊδεύανε 2-3 παιδάκια. Μπορούσες ποτέ να ζήσεις στην Αθήνα? Είχα πάει όταν ήμουν 19 χρονών με τη φίλη μου την Άννα. Μέναμε Αθήνα για 2 μήνες και της έλεγα δεν αντέχω άλλο, θέλω να πάω στο χωριό. Και τελικά γυρίσαμε και 2 στο χωριό και κάθε μία ασχολήθηκε με αυτό που ήθελε. Θα έλεγα και σε άλλα παιδιά να το κάνουν αυτό, είτε αγόρια είτε κορίτσια, να συνεχίσουν, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι ο πιο σημαντικός. Ειλικρινά φαίνεται να αισθάνεται πολύ πλήρης με αυτό που κάνει και αυτό έχει και σημασία. Συνειδητοποιημένη. Σου λέει, συμβάλλω στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή δεν λέει ότι αυτή είναι η δουλειά που έκαναν οι γονείς μου και τη συνεχίζω. Ξέρει τι κάνει, το κάνει συνειδητά. Ξέρει και έχει και γνώση, γιατί το έχει ζήσει με την οικογένειά της. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο εύκολο σε κάποιον που δεν το έχει ξαναδεί, δεν το έχει ξανακάνει. Δηλαδή από οποιοδήποτε. Δεν σου λέω τώρα να φύγεις από την τράπεζα στην Αθήνα, από μια τράπεζα και να πας να κάνεις αυτή τη ζωή, αλλά λέω, θα ήταν ακόμα και για έναν. Ας πούμε ψαρά, και αυτό στην Ήπεθρο είναι. Έχει μάθει να ζει διαφορετικά. Είναι εύκολο? Δηλαδή το δέχεται το μυαλό εύκολα ή το κάνει πολύ πιο δύσκολο στο μυαλό του, που μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε αυτή την περίπτωση. Αλλά μήπως φαίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μια περίοδος προσαρμογής σε αυτή την περίπτωση. Εννοείς ότι να είναι στην πόλη και να πάει και να αποφασίσει συνειδητά να ασχοληθεί. Στην αρχή θα του λείπει, θα φρικάρει, θα τη λείπει και μετά από ένα σημείο και μετά θα βρει αυτά που τον έλπουν. Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ξαναγυρίσει οι νέοι σε κάποιες δουλειές που παλιότερα υπήρχαν πιο πολύ στην Ελλάδα και τα τελευταία 20-25 χρόνια σαν να εξαφανιζόντουσαν σιγά σιγά ή σαν να μειωνόντουσαν? Πιστεύετε ότι ξαναγυρνάνε? Λίγο ναι, νομίζω ναι. Αυτό ξεκίνησε με την ύφεση πολύ. Όταν γίνανε μαζικές απολύσεις και κλείσαν μαζικά εταιρείες, αυτό έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μάλιστα τότε ήταν που βγαίνανε το ένα site μετά τα άλλα, τα γίνε αγρότης, όπου μπορούσες να νοικιάσεις γη, να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με αυτού του είδους. Ή να κάνεις μικρές επιχειρήσεις. Ή μικρές startup, ναι, γιατί υπάρχει και η βοήθεια πια. Τα κονδύλια, στο πούμε έτσι, αλλά βλέπεις ότι, sorry που γυρίζω, αλλά στο θέμα είμαι. Αυτό το κορίτσι, αφού είπε αυτά που είπε, τα αγαπάει τα σκυλιά, έχει 11, τα ζώα κλπ. Ναι. Τι να κάνουμε, οι ακόλουθοι είναι έτσι και έτσι. Λέει, θα πρότεινα και σε άλλους νέους να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, γιατί είναι πολύ σημαντικός τομέας ο πρωτογενής. Mm. Δηλαδή, και απ' τη μια είναι το γούστο, η επιθυμία, και απ' την άλλη είναι και η συνειδητοποίηση, η αντίληψη του τι κάνω και αν είναι πολύ αυτό σωστό. Σημαντικό, και όχι μόνο ένα χούι ή επειδή γουστάρω να το εκλογικεύσω. Όχι, δεν σημαντικό. Το συζητώ. Είναι μεγάλη συνειδητοποίηση. Τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι τα περισσότερα επαγγέλματα που κάνουμε είναι επαγγέλματα πολυτελείας και ότι τα πραγματικά, δηλαδή επαγγέλματα που είναι πρώτης ανάγκης, είναι του γιατρού, του κτηνοτρόφου, του αγρότη. Αυτά είναι τα βασικά. Με αυτούς ξαναχτίζεις τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται δευτερεύοντα. Νομίζω ότι αισθάνεσαι και πολύ καλά που κάνεις κάτι τόσο ουσιαστικό. Μάλιστα. Να την ευχαριστήσουμε για τη συνέντευξη που μας έδωσε και πάμε να δούμε τι είπε η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είχα πολύ καιρό να την δω. Εγώ σαν να είχα να την ακούσω κάποια χρόνια. Ξαφνικά από νομίζω, ναι, είχαμε να τη δούμε και να την ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια και την είδαμε στο Studio 4 στην Άννη Ζαμπέτογλου να μιλάει για το πρώτο της διαζύγιο τότε στο 80 τόσο. Συγγνώμη, είπε το πρώτο, έχει κάνει και δεύτερο. Νομίζω ναι. Αυτή το ξέρω. Νομίζω έκανε δεύτερο γάμο και χώρισε αργότερα. Αλλά τότε ήταν μια γυναίκα πολύ νέα, με ένα πολύ μικρό παιδί. Ο γιος τώρα είναι 40 χρονών. Και έφυγε από την μικρή κοινωνία της Νάουσας για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Μιλάει για το πόσο αντίξωση ήταν οι συνθήκες τότε για μια γυναίκα, πώς υπήρχε φοβερή κοινωνική κατακραυγή και πώς η ίδια, παρότι της άρεσε το ότι πήγαινε στο κάλεσμά της, γιατί λέει το τραγούδι ήταν πάνω απ' όλα. Ταυτόχρονα το είχε φοβερές δηλαδή ενοχές. Ναι. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς τα πει εκείνη για να μην παραφράσω τα λόγια της και να σχολιάσω. Είσαι ένα
έπρεπε να φύγεις και από το γάμο σου για να κάνεις την καριέρα σου. Έπρεπε να τελειώσει ένα κομμάτι της ζωής σου για να μπεις να ξεκινήσει ένα άλλο. Ναι, έτσι πως διαμορφώθηκε η κατάσταση, ναι, ας πούμε. Ναι. Και σκέφτηκες ποτέ, κι αν δεν το είχα κάνει, που θα ήμουν, τι θα έκανα? Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό, γιατί σίγουρα δεν θα μ' άρεσε το αποτέλεσμα. Ναι. Το τραγούδι για μένα ήταν κάτι πάνω απ' όλα, ας πούμε. Κάτι πάνω απ' όλα. Ήταν απελευθερωτικό ή ήταν? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εκείνη ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν από μια μεριά όμορφο, γιατί έκανα πράξη, ας πούμε, το όνειρό μου. Και από την άλλη μεριά διακατεχόμουν από τόσες πολλές τύψεις και ενοχές με το τι κάνω και ποια είναι αυτό και τι είναι εκείνο. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πρέπει αυτό και τι λένε οι άλλοι, οι διπλανοί, οι παραδιπλανοί κτλ. Δύσκολο πράγμα για τη γυναίκα εκείνο το διάστημα, εκείνη η εποχή. Μπράβο σου όμως, ειλικρινά το λέω. Και είχες δουλειά. Σε θαυμάζω για αυτό. Ή πήγες να βρεις δουλειά? Κατευθείαν βρει. Ναι. Κατευθείαν βρει. Κατευθείαν όμως, όταν σου λέω κατευθείαν. Ναι. Έκανα κάτι μαθήματα φωνητικής, πιάνο και τα λοιπά, ας πούμε. Πιο πολύ για να πείσω τον εαυτό μου ότι θα το κάνω με το σωστό τρόπο. Ναι. Εντάξει, ξεκίνησα να τραγουδάω και ήταν το ένα καλό μετά το άλλο. Να μ' αγαπάς να σε παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου, να σε... Είναι σημαντικό να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά είναι σημαντικό να το κάνεις και τη σωστή στιγμή. Γιατί από τις πολλές, να διστάζεις, τώρα είναι η ώρα, μήπως τώρα, μήπως μετά, μετά μπορεί να περάσει και μπορεί να το έχεις, αλλά να είναι αργά. Και να βγεις και να χάσεις και τα δύο, και το θέλω και το πρέπει. Ωραία, δυσίωνα να τα πες, ότι τα χάνεις όλα, αλλά στην πραγματικότητα... Κοίταζα, γιατί εγώ σκεφτόμουν πόσες άλλες γυναίκες ξέρω, και είναι πάνω από 2-3, που έχουν κάνει αυτό το ξεκίνημα, ενώ ότι μείνανε, αποφάσισαν να τελειώσουν το γάμο τους, προφανώς θα είχε τελειώσει ο γάμος, και να πάρουν ένα παιδί, να αλλάξουν πόλη και να ξεκινήσουν κάνοντας τη δουλειά που κάνουν, δηλαδή δουλεύεις νύχτα όταν είσαι τραγουδιστής, μεγαλώνεις ένα παιδί, έχεις την κοινωνία που παλαιότερα ήταν πιο έντονα τα θέματα ταμπού. Πολύ περισσότερο. Που πας. Ναι, ναι, ναι. Τι θα κάνεις. Κοινωνικού σχολιασμού και αυτά. Παλιότερα ήταν, έχετε δίκιο, δεν πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ παλιότερα. Εγώ δεν μιλάω για πριν από 40 χρόνια. Εγώ μιλάω για πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια. Α, τότε πρόσφατα θυμάσαι ότι συνάντησα και τη Μαρίνα Καλογύρου, η οποία παντού ταξιδεύει με το παιδί της, ενώ ταξιδεύει για τη δουλειά της. Εγκαθίσταται, φεύγει, μετακομίζει, ξαναπάει αλλού το παιδί μαζί, μόνη. Ναι, ναι. Ανάλογα την φάση. Δεν είναι εύκολο, αλλά. Αυτό είναι. Το άλλο, δηλαδή να αφήσεις το παιδί, δεν παίζει. Δεν είναι καν επιλογή, δεν παίζει. Ναι. Δεν παίζει. Όχι, όχι, ακριβώς έτσι. Οι έρευνες πάντως λένε γενικά ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που θέλουν, κάνουν αυτό που μπορούν. Όχι αυτό που πρέπει, αυτό που μπορούν, αυτό που αντέχουν να σηκώσουν. Είτε είναι ότι δεν αντέχω την κοινωνική κατακραυγή, οπότε αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μείνω εδώ. Είτε δεν αντέχω να πληγώσω κάποιους άλλους ανθρώπους γύρω μου, οπότε δεν ακολουθώ τα όνειρά μου γιατί κάποια άλλη εξαρτώνται από μένα. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν αυτό που μπορούν. Εγώ πιστεύω ότι μπορείς να το πνίξεις, να μην το ακούς το θέλω σου. Θα το πνίξεις μία, δύο και κάθε φορά είναι και πιο έντονο και πιο έντονο και αργά ή γρήγορα θα το κάνεις. Το αργά φοβάμαι. Εγώ λέω να ακούσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις τον κύριο Νίκο Κούβα, ο οποίος είναι και ψυχίατρος. Τελικά, τι πρέπει να ακούμε και να ακολουθούμε, τα θέλω μας ή τα πρέπει μας? Οι επιθυμίες και τα πρέπει είναι αυτά που πολλές φορές χαρακτηρίζουν τη ζωή μας και μας κάνουν κάθε μέρα να κάνουμε επιλογές. Η μάχη μεταξύ της βαθιάς εσωτερικής επιθυμίας και των πρέπει δείχνει συνήθως νικητή τα πρέπει. Ο βασικός λόγος κρύβεται στους ορισμούς τους. Η επιθυμία είναι κάτι πολύ δικό μας που μας κάνει χαρούμενος, ενώ το πρέπει αφορά την καθημερινή μας επιβίωση αλλά και την εικόνα μας προς τους άλλους. Ο πυρήνας του ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε είναι πως προσπαθούμε να βρούμε τις απαντήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αντί να είμαστε σε γρήγορες και να κοιτάμε σωστά μέσα μας τι επιθυμούμε, γιατί και πώς θα το πετύχουμε, η προσοχή μας είναι στο τι θα πούν οι άλλοι για μας, τι κάνουν οι άλλοι και να το αντιγράψουμε. Δεν πιστεύουμε πως είμαστε καν προτεραιότητα στην ίδια μας τη ζωή. Ένας κύκλος δηλαδή, που συχνά περνάνε πολλά χρόνια να τον κατανοήσουμε και όταν το κάνουμε, αντιδρούμε σπασμωδικά ή εμφανίζονται κρίσεις πανικού ή κατάθλιψη.
Πολύ συχνά ακούμε στα ιατρία μας κόσμο να είναι εγκλωβισμένος σε μια φαύλη καθημερινότητα, όπου τα πρέπει είναι πολύ παραπάνω από τις προσωπικές του επιθυμίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκεντρωνόμαστε και να βρίσκουμε στόχους μέσα στην καθημερινότητα που μας δίνουν ενέργεια να πάμε παρακάτω. Το πρέπει είναι σημαντικό. Ναι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ανήκουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και πρέπει να το τηρούμε. Αν όμως εμείς δεν είμαστε χαρούμενοι, αν εμείς κάθε μέρα δεν αντλούμε ενέργεια από κάτι όμορφο που μας αρέσει και το επιθυμούμε, είναι πολύ δύσκολο να πάμε μπροστά χωρίς να προκύψουν προβλήματα και δυσλειτουργικότητες στην καθημερινότητά μας. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως? Αν παρατηρήσουμε πως είμαστε αποκλεισμένοι, μελαγχολικοί και αγχώδεις, πρέπει να μιλήσουμε σε ένα γιατρό. Οι σύγχρονοι ψυχίατροι καλύπτουν όλες τις πιθανές μας ανάγκες και έχουν λύσεις για κάθε περίπτωση. Καταρχάς, πρέπει να τεθεί διάγνωση αν υπάρχει κάποια μορφή ψυχοπαθολογία. Κατόπιν, να τεθεί ένα πλάνο θεραπείας και αυτό να ακολουθηθεί. Μπορεί το πλάνο αυτό να μην χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση. Εάν χρειαστεί ψυχοθεραπεία, που μπορεί να γίνει και από ψυχολόγο, καλό να είναι να υπάρχει ένα πλάνο και όχι να γίνονται τακτικές συναντήσεις χωρίς σαφή στόχο. Σε κάθε περίπτωση, είναι ανάγκη ένας ειδικός να μας πάρει από το χέρι και να μας βοηθήσει να βγούμε από το τέλμα της ζωής. Ποτέ δεν είναι αργά να βρούμε πάλι το χαμόγελο και τις όμορφες στιγμές που επιθυμούμε. Mm. Το απεσιόδοξο, παύλα, πολύ αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι ό,τι και αν κάνεις αυτή τη ζωή, κάποια στιγμή θα το μετανιώσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι δηλαδή ο. Ρε παιδί μου, αυτό σου δίνει μια χαρά, μια αισιοδοξία. Να σκέφτεσαι ότι όποιο δρόμο και αν πάρεις στα μεγάλα σταυροδρόμια της ζωής, πάντα θα αναρωτιέσαι, αχ, τι θα συνέβαινε αν είχα κάνει το άλλο. Εγώ λέω κάνω σταυρό στο σταυροδρόμιο και ό,τι να γίνει θα γίνει. Έχουμε και Άγιο Παΐσιο σήμερα. Γιατί ρε παιδιά. Τι, δεν συμφωνείτε. Συγγνώμη, γιατί πολλά πράγματα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί μερικά πράγματα μπορεί να είναι να γίνουν ή να μην γίνουν. Εγώ το πιστεύω. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Πιστεύω. Το γραφτό που λέμε. Υπάρχει και ένα γραφτό, ναι. Καλά, υπάρχει. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε έρμεα του γραφτού. Διαφωνεί. Όχι, όχι. Απλά θέλω να διαχωρίσω τα θέλω μου από τα πρέπει μου. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάμε σε αυτό το διάσημο κορίτσι. Oh, αυτή την πολύ γνωστή. Σούπερ top model, θα έλεγα. Yeah. Και σούπερ και top, γιατί ποια είμαι εγώ να πω κάτι άλλο. Όταν έχει πει, πώς τη λέγανε την κυρία Βόγκο, ότι είναι. Anna Wintour. Υπάρχουν όλα τα μοντέλα και η Λίντα Ευαγγελίστα. Ναι. Ναι. Μπράβο, αυτή η κυρία. Την εποχή που βγήκε εκείνη, πραγματικά τα μοντέλα ήταν στην πρώτη γραμμή. Έτσι. Παρακολουθούσαμε τη ζωή τους, μας ενδιέφερε, βγάζανε εκατομμύρια. Δεν μας ένοιαζε. Εκείνες ήταν σούπερ στάρ. Ήταν ποια ήταν, ποιο στάρ από την άλλη. Ναι. Ήταν μια ομάδα. Μια ομάδα, ήταν 5-6 έτσι. Όχι, τότε στα 90s ήταν οι σούπερ στάρ, ήταν τα μοντέλα. Δεν ήταν οι σχεδιαστές. Ήταν η εποχή που τα μοντέλα χαμογελούσαν και είχαν προσωπικότητα. Δεν ήταν απλά κρεμάστρες, όπως λένε, για να δείχνουν τις δημιουργίες. Λοιπόν, η Λίντα Ευαγγελίστα, μείνουμε στη Λίντα σκέτο. Mm. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε έτσι ακούσει, αλλά σήμερα πια πολύ ξεκάθαρα γιατί μιλάει η ίδια, ότι κάτι της είχε συμβεί και είχε παραμορφωθεί το σώμα της κυρίως. Αν κατάλαβα καλά, σαν να είχε υπερβολικό λιπός. Ακριβώς, η ίδια δεν λέει ξέραμε ότι... το πώς και τι. Και πες μας λοιπόν τι λέει η ίδια. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη ο People και είπε, θα στο πιάσω από τη μέση, που λέει, προσπάθησα να σταματήσω τα γυρατιά μου. Νόμιζα ότι έκανα κάτι λάθος, το σώμα μου παραμορφωνόταν και φαινόταν κρεμασμένο. Εννοώντας από την ηλικία, από το γεγονός ότι είχε βάλει βάρος. Προσπάθησα να κάνω δίαιτα και να γυμναστώ, όμως τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα. Πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι έπασχα από υπερπλασία του λίπους και χρειάζομαι κρυολιπόληση. Έκανε. Συγγνώμη, το είπε ο γιατρός. Ο γιατρός της είπε. Αυτό το διάβασα υπερπλασία... έτσι εγώ. Αλήθεια, καλά λίπους. Που το είπες. Δεν το ήξερα. Ότι της έκανε μια διάγνωση ότι ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όση γυμναστική και να κάνεις, επειδή έχεις κάτι παθολογικό, θα πρέπει να κάνεις συνεδρίες κρυολιπόλησης. Και είπε ότι δυστυχώς αυτή ήταν η αρχή του τέλους και πραγματικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια και ζητάει αποζημίωση 50 εκατομμυρίων, διότι δεν μπορεί να βάλει ρούχα όταν το ύφασμα έρχεται σε επαφή με κάποια σημεία του σώματός της, αιμορραγεί. Δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια της. Δεν μπορεί να κάνει με δέρμα όμως. Είναι από τον οργανισμό. Η παρέμβαση που έγινε σε εκείνη με αυτόν τον τρόπο της κρυολιπόλησης της προκάλεσε τέτοιες παραμορφώσεις και ουσιαστικά της δημιούργησε μικρούς ακροτηριασμούς. Λοιπόν, αυτό έχω καταλάβει. Εμείς λέμε αυτό που λέει εκείνη στη συνέντευξη. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε παραπέρα. Γιατί? Γιατί πολλές φορές λέμε από το πιο απλό πράγμα. Τι μπορεί να είναι αυτό, ένα. Τι μπορεί να είναι, μια επέμβαση πολύ απλή, μέχρι ένα, το πιο εύκολο και απλό εμβόλιο, από το πιο απλό,
ότι υπάρχουν πάντα, λέμε, κάποιες πιθανότητες κάτι να μην πάει καλά ή κάτι να έχει μια αντίδραση. Μια αντίδραση. Δεν ξέρουμε την περίπτωση, δεν είμαστε γιατροί. Φυστά. Λέμε εκείνα που λέει είναι εκείνη. Η στατιστική και μένουμε σε αυτό. Είναι η στατιστική μειοψηφία του να μην πάει κάτι καλά. Δυστυχώς έτυχε σε εκείνη. Μπορεί να έχει. Δημιουργήθηκε ένα αλλεργικό σοκ. Δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, αλλά. Φυσικά. Είναι μια περίπτωση ξεχωριστή. Δεν έχουμε ακούσει εμείς κάτι άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και να μην είναι γνωστές. Η συγκεκριμένη γυναίκα, επειδή είναι και πάρα πολύ γνωστή και είπε ότι εγώ αυτά τα χρόνια ντρεπόμουν να βγω, δεν ήθελα να με βλέπω. Και ακόμα δεν θέλω να με βλέπω, ούτε στον καθρέφτη μου. Πόσο μάλλον να με βλέπουν οι άλλοι. Τώρα ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία να πούμε, όχι τώρα πως έφτασε στην μέθοδο αυτή, αν τη το είπε γιατρός ή όχι. Και τι μέθοδο είναι ότι αυτή η γυναίκα πήγε να διορθώσει κάτι. Γιατί είχε μάθει όλη της τη ζωή να αισθάνεται πολύ όμορφη με τον εαυτό της και βεβαίως να το εισπράττει και από όλους τους άλλους, κάτι μπορεί να βλέπει που εμείς μπορεί να μην το βλέπαμε. Σωστά. Δηλαδή, μπορεί να ήταν κάτι που εκείνη μόνο το βλέπει. Ότι α, εδώ λίγο κάπως είμαι. Ή νομίζω είχε όντως κάτι πάρει βάρος τις τελευταίες φορές που είχαμε δει. Όχι, δεν βάρος. Το θέμα είναι πώς το βλέπουμε. Δηλαδή, για να το πιάσουμε πιο γενικά. Εγώ αυτό που πήρα. Πήρε 30 κιλά. Δηλαδή, ή μιλάμε ότι πήρε 5 κιλά και εκείνη επειδή είχε μάθει να είναι το super top model τη φάνηκε και είπε α πάω τι φωτογραφίε. Εγώ πήγα να το πιάσω πιο γενικά και να πω ότι ήταν εγκλωβισμένη στην εικόνα που την είχε κάνει να ξεχωρίσει και είχε μάθει σε αυτό. Αλλά εδώ τέθηκε θέμα από αυτό που μας διάβασε παθολογικών αιτίων. Δηλαδή ξαφνικά άρχισε να έχει πρόβλημα η κοπέλα και να παχαίνει, να αναπλάβονται τα κυταρικά της, τα κύτταρα του λίπους της περισσότερο. Mm. Άρα εκεί χρειάστηκε να κάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι η εικόνα της άλλαξε και εκείνη η δέσμια της εικόνας της πήγε να κάνει την πλαστική. Κανείς δεν ξέρει. Και δεν χρειάζεται να δώσουμε ένα ευγενές κίνητρο ότι είχε ένα σοβαρό παθολογικό πρόβλημα. Μπορεί όντως να μην αισθανόταν καλά με την εικόνα της. Ναι. Δηλαδή πόσες και πόσες γυναίκες πάνε για να μικροδιορθώσουν κάτι. Δεν θα το ενοχοποιήσουμε κι αυτό. Όχι, προς Θεού. Προφανώς δεν είναι το θέμα και προφανώς και ο γιατρός δεν ήθελε να την καταστρέψει. Δεν ήθελε ένας γιατρός να βρεθεί αυτή τη στιγμή να είναι στα δικαστήρια, να έχει καταστρέψει μια γυναίκα τη ζωή της έτσι. Απλά επειδή παίξαμε πριν λίγο καιρό και το θέμα της Πολίνα Πορίτσικοβα, που και εκείνη ήταν σε εκείνη την χρυσή εποχή των μοντέλων, η οποία αφήνει τον χρόνο να περνάει και η ίδια λέει ότι αισθάνεται πάρα πολύ καλά με το γεγονός αυτό. Τι βάρος είναι για όλες τις γυναίκες και για τις γυναίκες ειδικά αυτές που όπως λέω έχουν συνηθίσει να εισπράττουν τον θαυμασμό. Το να μην μπορούν να γεράσουν με την ισχύα τους, πώς να το πω. Έτσι όπως το είπες. Η ίδια λέει ότι δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου και νιώθω ότι η Λίντα πέθανε, την σκότωσα. Με την απόφασή της να ζητήσει επέμβαση. Αλλά εδώ το θέμα είναι και σοβαρότερο από την εμφάνιση. Ναι, δηλαδή είναι όταν λέει ότι δεν μπορεί να βάλει ρούχα επάνω της διότι δημιουργείται πρόβλημα, δηλαδή παρενέργεια που δεν έχει να κάνει με το αν φαίνεται ωραία ή άσχημη. Αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή, ίσως γι' αυτό να κάνει και την αγωγή και όχι γιατί. Καλά, ναι. Ξεκίνησε από την επιθυμία της να βελτιώσει κάτι στην εμφάνιση και κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος. Και λέει, το απόσπασμα, το λίπος είναι σκληρό σε κάποια σημεία, μου κάνει εξογκώματα τα οποία όταν ακουμπάνε σε ύφασμα ματώνω, δεν μπορώ ούτε να σηκώσω τα χέρια μου ψηλά, με πονάνε. Μάλιστα. Φρικτή ιστορία. Μακάρι να έχει ένα λοιπόν, τέλος. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Άμα σας πω ότι σήμερα το πρωί, επειδή χτες θυμάστε που έφυγα από εδώ το μεσημέρι και σας λέω, παιδιά, δεν είμαι καλά. Έχω μια υπνηλία σαν να με έχουν ρουφήξει. Ναι, λοιπόν, μας το πες. Λοιπόν, θύμισα από ύπνο, πραγματικά. Και ξύπνησα 5 ώρα το πρωί και λέω, Θεέ μου, όλο το σπίτι κοιμάται. Είναι 5 ώρα το πρωί, τι να κάνω. Λέω, βάζω Netflix. Και λέω, τι να δω, μωρέ, δεν βλέπω αυτή την ιστορία με αυτόν τον τύπο από το Tinder. Να δω λίγο τι γίνεται με αυτό το τύπο ντοκιμαντέρ. Τον Ισραηλινό, αυτό. Τον Ισραηλινό. Παιδιά, σαν ταινία το είδα, αφού δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι αυτό που βλέπω είναι αλήθεια. Έχει κάνει πάταγο. Μεγάλη δεν στήτη, το είχα πάρει χαμπάρι. Αν σου πω ότι από όλη αυτή την ιστορία το μόνο που είχε φτάσει στα αυτιά μου είναι ότι κάποιος έφτασε στην Ελλάδα και με το που έφτασε στο αεροδρόμιο τον βούτυξαν γιατί τον ψάχνανε σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου για πάτες μέχρι εκεί. Ότι έκανε ένα πάμπλουτο με πολλά εκατομμύρια κτλ. Παιδιά. Είδα όλη την ταινία. Το ρούφιξες, ε. Φυσικά. Φυσικά. Εννοείται. Όλοι λένε ότι γίνεται χαμός. Η απατεωνιά της απατεωνιάς. Γιατί έχει και την Άννα, το Inventing Anna, έχει την άλλη ιστορία που έχει κάνει πάταγο με την κοπέλα που παρουσιαζόταν. Μπορούμε να πούμε γι' αυτό, γιατί μπερδευόμαστε τώρα και έχω και τη Λίλη. Δώστε μου και τη Λίλη στο τηλέφωνο. Συγγνώμη, παιδί μου, δεν ήθελα να σε μπερδέψω. Ποτέ δεν θέλω τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ένα σας λέω ότι μία από τις κοπέλες του, αυτή η τελευταία που βοήθησε μαζί με τις άλλες δύο για να βγει η ιστορία μπροστά, είπε, έχασα που έχασα τα 140 χιλιάρικα. Θα τον ψιλοκοροϊδέψω, επειδή έχει ατέλειωτα ρούχα πανάκριβα, οποία τα έδειχνε κιόλας. Ναι, ναι. Θα τα πάρω, επειδή ασχολείται με τη μόδα, θα τα φτιάξω και θα τα πουλήσω. Όχι ότι θα μαζέψω τα 140 χιλιάρικα, αλλά ό,τι πάρω, ρε παιδί μου. Πιο πολύ κοινή. Αυτό ήταν για το πλήξι και τη ματαιοδοξία του. Λοιπόν, για πάμε να μας πεις λοιπόν για αυτόν τον τύπο και πώς κατάφερε να κοροϊδέψει τόσες γυναίκες και να περάσει τόσο καιρό μέχρι
κάποιες τέλος πάντων να προσπαθήσουν να τον ξεσκεπάσουν. Ακριβώς. Και το χειρότερο είναι, που θα σας το πω και μετά, Ελένη, ότι αυτός ο τύπος πάει στο Hollywood και μάλλον έχουμε να τον δούμε και σε διάφορα ακόμα. Λοιπόν, πρόκειται για τον απατεώνα του Tinder, πάρα πολύ γνωστό πια, που η ζωή του έγινε και ντοκιμαντέρ και στο Netflix έχει βρίσκει τεράστια επιτυχία. Ο Σάιμον Λεβίβ, είναι το όνομά του, δεν είναι το αληθινό του όνομα, είναι το όνομα με το οποίο γνώριζε γυναίκες στο Tinder. Ούτε λίγο ούτε πολύ, Ελένη, τους έλεγε, το είδες εσύ, για όλους τους δεν το έχουν δει, ότι είναι γόνος οικογενειών, πολύ πλούσιο, γιος του Λεβ Λεβιέβ, που πουλάει διαμάντια, Ισραηλινού. Ότι έχει πάρα πολλά χρήματα και ότι αυτή την περίοδο ουσιαστικά δουλεύει σε κάποιες μυστικές επιχειρήσεις διαμαντιών που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνες. Αφού, λέει, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, αφού έκανε σχέση μαζί τους, τους ζητούσε χρήματα και έλεγε ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω με τις δικές μου κάρτες, γιατί προφανώς έλεγε ότι είναι πάρα πολύ πλούσιος και το έδειχνε με τον τρόπο ζωής του. Αν μπορείς να με βοηθήσεις. Φυσικά οι γυναίκες τον πίστευαν, γιατί είχε στήσει τόσο καλά αυτό το προφίλ. Οπότε θεωρούσαν ότι το να δανείσω σε έναν δισεκατομμυριούχο 100 και 140 χιλιάδες. Αν κατάλαβα καλά, καταρχήν, δεν είναι ότι του βάζαν λεφτά στο λόγο. Δεν μπορούσε να τον πιάσει πουθενά. Πληρώναν αυτές με την κάρτα τους. Και τι κάνανε, ρε παιδιά. Έβγαινε, ας πούμε, με σένα. Πλήρωνε για να βγαίνει με... Εσύ πλήρωνε για να βγαίνει με την άλλη. Η άλλη πλήρωνε για να βγαίνει με την παράλληλη, γιατί αυτό γύρναγε όλο τον κόσμο. Φοβερό. Καλά, φοβερό, σα λέω. Καθόμουν και το κοίταζα και λέω: δεν μπορεί, είναι ταινία. Δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί να έχει συμβεί. Το απίστευτο, παιδιά, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, να πούμε για την ιστορία: το 2019 έγινε η σύλληψή του στην Ελλάδα, πήγε στο Ισραήλ, μετά από 5 μήνες ουσιαστικά βγήκε από την φυλακή για καλή συμπεριφορά. Και αυτή τη στιγμή τι είναι τα νεότερα με αυτόν, που εγώ πραγματικά μου κόπηκε και το γέλιο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό, Ελένη. Θα πάει στο Hollywood, λέει. Τον έχει ζητήσει μια κυνηγός ταλέντων, η Ροντρίγκες, να κάνει δικό του ντοκιμαντέρ, να λέει τη δική του πλευρά, να κάνει βιβλίο, να κάνει podcast, να είναι. Γιατί κλείνοντας η ταινία στο Netflix, είπε ότι εμείς τον καλέσαμε να πει και αυτό στη δικιά του πλευρά και να το βάλουμε μέσα. Και αυτός λέει, μας έστειλε ένα άρθρο που λέει: θα σας κυνηγήσω, θα σας κάνω, ξέρω εγώ, μηνύσεις. Δεν ξέρω τι. Δεν είπε, θα κάνω δικό μου. Δηλαδή. Ήθελα να το κλείσει εκεί. Αυτοί όμως το παίξανε και αυτό μέσα στο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι φυγόδικος όμως. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς θα βγει από φυλακή και καλή συμπεριφορά λόγω καλής διαγωγής. Αποφυλακίστηκε τώρα για καλή συμπεριφορά και ενώ έχει δίκιο η Λεάννα, εκκρεμούν εντάλματα σύλληψής του από διάφορες χώρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ελεύθερος και ωραίος στην Αμερική. Αλλά για να σου λυθούν και όλες οι απορίες, Ηλιανά, έχουμε ετοιμάσει, το ξέρεις καλά, ένα βίντεο, η Δέσποινα Τσόκου το έχει επιμεληθεί, με όλη αυτή την απίθανη ιστορία, παιδιά. Απίθανη, πραγματικά. You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. Ο Σάιμον Λεβιέφ φαινόταν πολύ ταξιδεμένος, επιτυχημένος και πάρα πολύ πλούσιος. Στην πραγματικότητα, ο νεαρός Ισραηλινός με τα πανάκριβα ρούχα λεγόταν Σάιμον Χαγιούτ και φαίνεται πως ήταν ένας κοσμοπολίτης απατεώνας που έκλεβε ανυποψίαστες κοπέλες πουλώντας τους έρωτα στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder. Η ιστορία του πρίγκιπα των διαμαντιών που συνελήφθη στην Ελλάδα το 2019 έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix και μέσα σε μια εβδομάδα έγινε νούμερο 1 παγκοσμίως. Όλοι μιλούν για τον Tinder Swindler, τον απατεώνα του Tinder που φέρεται να ήταν η αιτία που μια γυναίκα μπήκε σε ψυχιατρίο. Look at me, I'm a beautiful creature. Ο μελαχρινός Playboy πριν λίγα χρόνια μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα σε Τελαβίβ, Όσλο, Λονδίνο και παρουσιάζεται ως ζάπλουτος γιος του δισεκατομμυριούχου Ισραηλινού Λεβ Λεβιέφ, του βασιλιά των διαμαντιών. Στο Tinder, ο πρίγκιπς ψάχνει τη γυναίκα της ζωής του. Το βλέμμα του στραμμένο σε νέες γυναίκες, όχι απαραίτητα πλούσιες, που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης. Χρησιμοποιώντας ένα σχήμα πόντζι, λούζει τις γοητευμένες ταχτοπούτες με πολυτελή ταξίδια, σαμπάνια και δώρα, χρησιμοποιώντας χρήματα που έχει πάρει από άλλες γυναίκες. Μιλάει μαζί τους καθημερινά. Σε κάποιες περιπτώσεις παίρνουν εβδομάδες χωρίς να ζητήσει λεφτά. Θα τα ζητήσει όμως.
Μεταξύ των γυναικών η Σεσίλια Φελχόη από την Νορβηγία που ζει στο Λονδίνο. Για το πρώτο ραντεβού της προσφέρει μια πτήση με ιδιωτικό τζετ. Ακολουθούν λόγια αγάπης μέσω μηνυμάτων. Ώσπου ο Σάιμον της γράφει μέσα στη νύχτα ότι δέχτηκε επίθεση μαζί με το σωματοφύλακά του εξαιτίας της δουλειάς του με τα διαμάντια. Τρομοκρατημένος τη ζητάει να λάβει μια πίστοση για αυτόν στο όνομά τη. Γιατί τον παρακολουθούν και δεν κάνει να τραβήξει λεφτά από τους δικούς του λογαριασμούς. Η Σεσίλια παίρνει μέσα σε λίγες μέρες τεράστια δάνεια για χάρη του. Εκείνος θέλει και άλλα χρήματα και ξοδεύει πάνω από 200.000 δολάρια σε μόλις 54 μέρες. Τα χρήματα της γυναίκας καταλήγουν σε λαμπουτάν στην Μπαγκόκ, σε μπουτίκ της Γκούτσι στην Βαρκελόνη, στη Μύκονο, όπου ο σύντροφός της κάνει πάρτι με άλλη ερωμένη. Το ντοκιμαντέρ του Netflix δείχνει σε παράλληλο χρόνο μια γυναίκα από τη Σουηδία να δίνει και αυτή στο Σάιμον όλες τις οικονομίες της όταν της λέει την ίδια ιστορία. Οι δύο γυναίκες, όταν επιτέλους αντιλαμβάνονται την απάτη, συνεργάζονται με Νορβηγούς δημοσιογράφους. Όταν εκείνοι δημοσιεύουν το άρθρο, άλλη μια σύντροφος του Σάιμον, η Ολλανδέζα Αιλίν Κούλεμαν, μένει με το στόμα ανοιχτό. Ο πρίγκιπς αποφυλακίζεται το 2017 από φυλακή στη Φιλανδία, όπου βρέθηκε για 2 χρόνια. Τον Ιούλιο του 2019 συλλαμβάνεται με πλαστό διαβατήριο στην Ελλάδα και αφού φιλοξενείται προσωρινά στον Κορυδαλό, εκδίδεται στο Ισραήλ. Αρνείται όλες τις κατηγορίες. «Αυτές οι γυναίκες ταξίδευσαν και έβλεπαν τον κόσμο με τα λεφτά μου», λέει. Στο Ισραήλ καταδικάζεται σε 15 μήνες φυλάξης, μετά από 5 μήνες ωστόσο αφήνεται ελεύθερος λόγω καλής συμπεριφοράς. Η Σεσίλια, η Περνίλα και η Αιλίν σήμερα ισχυρίζονται ότι εξακολουθούν να εξοφλούν τα χρέη τους και κάνουν έρανο στο διαδίκτυο για να τα καλύψουν. Ο διαμαντένιος πρίγκιπας έχει κάνει με τη σειρά του αγωγή στις κοπέλες και μέχρι πριν την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ διατηρούσε λογαριασμό στο Instagram με πάνω από 100.000 ακολούθους. Η πλατφόρμα τον διέγραψε, ο Tinder Swindler όμως επανήλθε δρυμύτερος, ο Σάιμον Λεβιέβ. Το TMZ πάντως αναφέρει ότι έχει βάλει ένα νέο στόχο, το Hollywood. Τι λες, ρε παιδί μου. Λιλί μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, τι να πούμε γι' αυτό, θα το δείτε. Όσοι έχετε Netflix μπορείτε να το βρείτε και να το χαζέψετε. Να μιλήσουμε από την αίθουσα σύνταξης με τη Γεωργία Ευσταθίου. Γεωργία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ, γιατί την ακούω χαμηλά. Πάμε να δούμε τους δύο χαροκαμένους γονείς από την Πάτρα, οι οποίοι έδωσαν μία συνέντευξη εφόλης της ύλης. Απάντησαν σε όλα αυτά, νομίζω, που απασχολούν την κοινωνία και το μυαλό καθενός μας ξεχωριστά τις τελευταίες ημέρες και ακούγονται. Στην μίλησαν εκπομπή, στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα στο Σταρ και στο δημοσιογράφο Γιώργο Σόμπολο. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μία συνέντευξη που δεν ήταν προγραμματισμένη να γίνει. Οι δύο γονείς δεν ήθελαν να μιλήσουν, όπως είπαν και στη συνέντευξη. Η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση, αλλά θεώρησαν ότι όλο αυτό και όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται το τελευταίο καιρό έχουν παρατραβήξει και έτσι αποφάσισαν να βάλουν μια τελεία μιλώντας στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν αναλυτικότατα στα 3 τους παιδιά, στο πώς ξεκίνησαν να αρρωσταίνουν, σε όλα αυτά που έχουν συμβεί, στο πώς οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Η μητέρα απάντησε σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν ακουστεί, γιατί η Τζορτζίνα ήταν σε ένα μονόκλινο δωμάτιο. Είπε ότι οι γιατροί το ζήτησαν αυτό, καθώς η κατάσταση του παιδιού δεν επέτρεπε να μεταφερθεί σε άλλο δωμάτιο. Απάντησε στο γιατί ήταν μόνη της όλες τις φορές που συνέβαινε κάτι με τα παιδιά, σε κάποιο περιστατικό επεισόδιο ή ακόμα και στο θάνατό τους στο τέλος. Και αναρωτήθηκε φυσικά, όπως νομίζω ότι και κάθε μάνα θα το σκεφτόταν αυτό, πώς είναι δυνατόν μια μητέρα να αφήσει το παιδί της σε τέτοιες στιγμές μόνο του ή να το αφήσει με κάποιον άλλο συγγενή, με μια γιαγιά, με ένα παππού, αν θέλετε. Είπαν λοιπόν για πάρα πολλά πράγματα, να σας διαβάσω λίγο ορισμένα κομμάτια από τη συνέντευξή τους. Ο πατέρας αναφέρθηκε αναλυτικά στις εξετάσεις που έχουν γίνει, είπε ότι ολοκληρώθηκε μόνο ο γενετικός έλεγχος, ο καρδιολογικός, που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη ένας έλεγχος που μένει να ολοκληρωθεί για να δοθούν απαντήσεις στην οικογένεια. Είπαν ότι με όλο αυτό που έχει συμβεί και με την εισαγγελική έρευνα φυσικά και συμφωνούν και περιμένουν να δοθούν απαντήσεις για το θάνατο των 2 παιδιών τους, καθώς για τη μικρή Ήρυδα υπάρχει απάντηση. Έχει διαγνωστεί η αιτία θανάτου. Είπαν ότι δεν έχουμε απαντήσεις για τα 2 παιδιά. Μετά την ανακοπή του πρώτου επεισοδίου της Τζορτζίνας, ξεκίνησε ο γονιδιακός έλεγχος από το Ωνάσιο. Ψάχνουν αυτή τη στιγμή και στο εξωτερικό για κάποια πάρα πολύ σπάνια γονίδια, τα οποία είναι
εξαιρετικά δύσκολο ίσως να εντοπιστούν και υπάρχει περίπτωση να μην δοθεί και καμία απάντηση από όσο γνωρίζουν και οι γονείς μέχρι στιγμής. Τόνισε ότι όλη αυτή η ιστορία με τα μίντια, τους δημοσιογράφους, για τους οποίους ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, για όσα έχουν ακουστεί, ότι έχει γυρίσει καταπέλτης στη μάνα, στη Ρούλα, και ότι φοβάται να βγει από το σπίτι, ότι έχουν φτάσει να πετούν πράγματα έξω από το σπίτι τους, και όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τα όσα γράφονται και στα social media και ακούγονται από τα μίντια σε καθημερινή βάση. Έχει βγει, είπαν, η ζωή μας στη δημοσιότητα χωρίς να ερωτηθούμε. Μας κατακρίνουν γιατί χαμογελούσαμε στα social media. Υπήρχε ένα άλλο παιδί από πίσω. Είχαμε χάσει ήδη τα δύο και έπρεπε να είμαστε δυνατοί για την Τζορτζίνα. Δεν μπορούσαμε να τη γεμίσουμε ψυχολογικά προβλήματα. Έπρεπε να έχει μια φυσιολογική ζωή. Μάλιστα, είπαν και μια χαρακτηριστική κουβέντα της 9χρονης της Τζορτζίνας, που την είπε στη μαμά της όταν έφυγε από τη ζωή του η Μαλένα, η 3,5 ετών Μαλένα. Της είπε: «Μαμά, κοίτα, εγώ με τον μπαμπά δεν κλαίμε. Σήκω και χαμογέλα», στην ουσία. Είπαν ότι δεν θα απολογηθούν για όσα ακούγονται επειδή στα social media ή μαθαίφτηκε ότι είχαν πάει ένα ταξίδι μετά την απώλεια των παιδιών ή αν βγήκαν ένα βράδυ έξω. Είχαν την Τζορτζίνα πίσω και έπρεπε και αυτοί να πάρουν από κάπου δύναμη, να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Δεν τους έχουν αφήσει τα media, οι δημοσιογράφοι, όλα αυτά που ακούγονται να διαχειριστούν το θάνατο των παιδιών τους. Δεν έχουν προλάβει στην ουσία να σκεφτούν τι είναι αυτό που τους συμβαίνει. Και τι ήταν αυτό που τους οδήγησε στο να δώσουν σήμερα αυτή τη συνέντευξη, να μιλήσουν, δώσουν κάποιες απαντήσεις για όλα αυτά που μπορεί να συζητιούνται ή να ακούγονται γενικότερα? Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα, το γεγονός ότι έφτασε η κατάσταση στο απροχώρητο και άρχισαν να ακούγονται όλα αυτά τα σενάρια. Το ότι κυκλοφόρησαν τα σενάρια ότι η μάνα είναι δολοφόνος, ότι την αποκαλούν φόνησα στα social media, το οποίο το είπε και η ίδια με μεγάλο παράπονο, ότι μπαίνω και έχουν πεθάνει τα τρία μου παιδιά, πρόσφατα το τρίτο μου παιδί, και αντί να βρω τη δύναμη να θρηνήσω το παιδί μου και να σκεφτώ να διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση, μπαίνω και διαβάζω να με αποκαλούν φόνησα, να με αποκαλούν δολοφόνο, ότι έχω οργανώσει το τέλειο έγκλημα και ότι θα καταφέρω να ξεφύγω από αυτό. Αναφέρθηκε επίσης στα σενάρια που ακούγονται ότι έχει σπουδάσει νοσηλευτική, ότι έχει διάφορες γνώσεις πάνω σε αυτό το θέμα, και είπε ότι εγώ μόνο ένα ΤΕΕ νοσηλευτικής έχω τελειώσει. Δεν έχω ασκήσει ποτέ αυτό το επάγγελμα. Και μάλιστα, όταν χρειάστηκε να κάνω κάτι για την μικρή Ήρυδα, την οποία την βρήκε νεκρή στην κούνια της η αδερφή της το επόμενο πρωί, προσπαθούσα να κάνω ανάνυψη στο παιδί και δεν ήμουν σίγουρη, ας πούμε, δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει ούτε αυτό, άφησε να ενωθεί, όχι μάλλον να βλάψει τα παιδιά της. Αναφέρθηκε επίσης στο άλλο που ακούγεται για την εγκληματολογία που έχει σπουδάσει στο Πάντιο, για τα σεμινάρια που έχει κάνει. Είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που της αρέσει η ιατρική, που την τραβούσε από μικρή, ότι της αρέσει αυτό το πεδίο, αλλά λέει δεν σημαίνει ότι όποιος σπουδάσει ιατρική είναι και δολοφόνος, ότι σκοτώνει τα παιδιά του. Και είπε συγκεκριμένα ότι τα σεμινάρια αυτά της τα έκανε δώρο ο άντρας της, ώστε να μπορέσει να σπουδάσει κάτι που την ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επίσης, να πούμε ότι επειδή ακουγόταν όλο αυτό το διάστημα ότι ασκούσε το επάγγελμα της νοσηλεύτριας, η ίδια αναφέρθηκε και στα τελευταία χρόνια που εργαζόταν πριν αρρωστήσει η Μαλένα και είπε ότι δεν δούλευα εκεί, δούλευα καμαριέρα σε ξενοδοχείο στην ουσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον το ζευγάρι έτσι όπως τα ισχυρίζεται, δεν είναι αβάσιμες τελείως. Μιλάμε για μεγάλες ανακρίβειες σε αυτή την υπόθεση. Θέλω να σας πω επίσης ότι αναφέρθηκαν και στα επεισόδια με τον απεινιδωτή και σε όλο αυτό το ιατρικό πινκ-πονκ, αν θέλετε, που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Τα χαρακτήρισαν γελία. Τόνισαν ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο για να μπορέσει κάποιος να παρέμβει πρέπει να έρθει ο τεχνικός της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να κάνει την απαραίτητη ρύθμιση και να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση, όπως έγινε και το τελευταίο βράδυ της 9χρονης Τζορτζίνας. Η μητέρα τόνισε ότι φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά που το παιδί είχε πάθει βραδικαρδίες και είχε ενεργοποιηθεί ο βηματοδότης. Είχε πάθει, λέει, γύρω στα 50 επεισόδια πιο πριν. Απλά ο απεινιδωτής έπιασε το τελευταίο μοιραίο επεισόδιο που ήταν εκείνο το βράδυ. Να πούμε ότι είπαν ότι με τόσα που έχουμε περάσει, έχουμε τα προβλήματά μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σκοτώσαμε τα παιδιά μας. Αν χανόμασταν εμείς, η Τζορτζίνα που είχε μείνει πίσω, τι θα γινόταν? Ο μπαμπάς, ο Μάνος Δασκαλάκης, τόνισε ότι περνάει πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο της 9χρονης στις 29 Ιανουαρίου. Ανέβασα, λέει, πίεση. Είμαι 30 χρονών και ανέβασα πίεση ακούγοντας όλους αυτούς τους ανίδεους. Τι να πρωτοδιαχειριστώ, να θρηνήσω τα παιδιά μου, να προλάβω να φτιάξω το μνήμα τους? Ειλικρινά, λέει, δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κοιτάξω.
Η μητέρα και ο πατέρας όμως συμπλήρωσαν ότι περιμένουν να πάρουν μία απάντηση για όλα αυτά τα ερωτήματα, τουλάχιστον για τα δύο τους παιδιά. Θύμισαν ότι και αυτοί έχουν κινηθεί νομικά στην περίπτωση του δεύτερου παιδιού όταν είχε χαθεί, γιατί θεωρούσαν ανεπαρκείς τις όποιες απαντήσεις έχουν δοθεί. Συγγνώμη, απάντηση από ποιους περιμένουν, Περιμένουν απάντηση προφανώς από την έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή. Από τον έλεγχο το γονιδιακό που δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Και φυσικά από τις αρχές και την εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για να δούμε αν φταίει κάποιος, γιατρός, θέλετε κάποια αμέλεια, ότι υπάρχει κάτι άλλο. Είπημα να κληθούμε να καταθέσουμε πρώτοι. Δεν έχουμε πρόβλημα, φωνάξτε μας. Ό,τι έχουμε θα το πούμε. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Και αν κάποιος φταίει, να πάει φυλακή. Είτε είναι γιατρός, είτε είμαι εγώ. Ήταν πολύ ξεκάθαρη πάντως και αληθινή. Θέλω να πω ότι η αίσθηση που μου άφησε αυτή η συνέντευξη, εμένα προσωπικά, ήταν ότι πρόκειται για δύο ανθρώπους που είναι κενοί από συναισθήματα. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσα πολλά, που πια δεν ξέρω αν έχουν κάτι άλλο να νιώσουν. Ήταν αυτό, δηλαδή, έβγαζαν μια ψυχρότητα, σε εισαγωγικά, αν θέλετε, που δικαιολογείται όταν κάποιος έχει στερέψει συναισθηματικά. Μάλιστα. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, έφυγα γιατί είναι ώρα για διαφημίσεις και δεν έχω προλάβει να πιω καφέ. Έχουμε και ταινία σήμερα. Περιπέτεια. Αλλά νομίζω πάλι κάτι έχει να κάνει και με παιδιά, Βρεθοδόρη. Τι μου έλεγες πριν. Υπάρχουν δύο ταινίες. Ίσως συνδύασεις και τις δύο. Η μία είναι τέτοια. Με καθόλου παιδιά, ναι. Με τον Jason Statham. Αυτή δεν έχει παιδιά. Η άλλη. Η άλλη είναι ο Spider-Man, ο Tom Holland που παίζει. Και τα δύο θα τα ακούσουμε τότε. Έρχομαι μετά τις διαφημίσεις για αυτά, γιατί και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Ο λάτρης της περιπέτειας και όχι μόνο, αλλά και βέβαια αυτοί που αγαπούν τις ταινίες αυτές με τους υπερήρωες. Ο καφές μου που δεν πέρασε από εδώ στην έναρξη και κακώς δεν έκανα τη στάση μου να πάρω τον καφέ μου. Εδώ σαν ετοιμάζεται. Σε τι κατάσταση είναι. Ετοιμάζεται, θα γίνει γρήγορα. Ωραία, και όσο μου φτιάχνει αυτόν τον υπέροχο καφέ, τον καφέ μας, τον καφέ Λουμίδη Παπαγάλο, που πηγαίνοντας για ψώνια, δεν θέλω να μου μπερδεύεστε, επειδή η εταιρεία Λουμίδης είπε, ρε παιδί μου, ας κάνω λίγο μια ανανέωση στη συσκευασία. Γιατί ο καφές είναι αυτός που ξέρουμε, ο αγαπημένος μας ξεχωριστός καφές. Σε παραδοσιακό, σε κουπάτο, σε σκούρο, σε δεκαφεϊνέ, που εκεί ναι, έχουν κάνει τις αλλαγές τους. Έχουν πειράξει λίγο γιατί θέλανε να τον κάνουνε έτσι που να πίνεις δεκαφεϊνέ, αλλά να αισθάνεσαι σαν να μην πίνεις δεκαφεϊνέ. Το μετέφρασα σωστά. Ακριβώς, να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από το χαρμάνι του παραδοσιακού. Δεν έχει να ζηλέψει. Δεν έχει, είναι λίγο πιο ελαφρύς. Ναι, αφού σκέφτομαι τώρα ότι μήπως ο επόμενος να είναι δεκαφεϊνέ, έτσι. Θα μου κάνεις τέτοια τιμή. Θα την κάνω, παρότι σου είπα δεν είμαι, αλλά εδώ το έχουν αλλάξει και πραγματικά νιώθεις γεύση, ωραία γεύση. Τέλεια. Λοιπόν, 2-10-75-46-450 για την καθημερινά μέχρι και αύριο που θα είναι κοντά μας ο Λουμίδης Παπαγάλος θα δίνει σε τρεις τυχερούς από εσάς καφέ για όλη τη χρονιά και μάλιστα στη δικιά σας αγαπημένη ποικιλία. Γιατί μέχρι την τελευταία φορά που τους είχαμε κοντά μας, γιατί πάντα τον θέλω τον ωραίο μου ελληνικό μου καφέ από το Λουμίδη Παπαγάλο, πάντα λέγαμε ας παίρνουνε απ' όλα ρε παιδί μου, να έχουνε και ό,τι δεν θέλουν εκείνοι να πιούν, δεν πειράζει, είναι τόσοι καφέδες που θα δώσεις και στη φίλη σου, θα δώσεις και σε κάποιον άλλο από την οικογένειά σου. Όχι, θα διαλέξετε τον καφέ σας, θα είναι ο δικός σας και πάλι μπορείτε να δώσετε γιατί είναι πάρα πολλοί οι καφέδες. Ναι. Ναι, και έχουμε και κάτι ξεχωριστό σήμερα. Τι έχουμε. Για να δες λίγο εκεί. Ήρθε το κουτί μας. Έλα λίγο. Να μου. Α, όχι, μην έρθεις. Περίμενε. Κάθομαι εγώ στο καφέ, πήγαινε εσύ από εκεί. Μην χαλάσεις το καημάκι μου, δεν θέλω. Λοιπόν, Ελένη μου αυτό. Είμαι και παλιοπαράξενη. Ονομάζεται. Λίγο πιο δυνατά, δεν σ' ακούω. Με ακούς. Ναι. Ονομάζεται PR Kit. Ουσιαστικά είναι ένα κυβότιο συλλεκτικό. Ναι. Του Λουμίδη Παπαγάλου που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Μισό λεπτάκι να δούμε ότι το έχουμε και από πάνω για να μας δείξει και τις εκπλήξεις που έχει αυτό το συλλεκτικό κουτί. Το οποίο συλλεκτικό κουτί, εκτός από τους δικούς μας τηλεθεατές που μαζί με τα δώρα τους θα το πάρουν κιόλας, μπορεί κάποιος να το βρει κάπου αλλού. Όχι, όχι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω. Όπα, εγώ είμαι έτοιμη. Να το τσακ. Θέλω ξεκίνησε. Να έρθεις να το δεις κιόλας. Κάτσε, παιδί μου, μη χαλάσω το καημάκι μου, γιατί για μένα το πιο σημαντικό πράγμα βλέπετε. Όλα σωστά. Αλλά άμα δεν έχει καημάκι, γιατί δεν τον θέλω, θα τον ξαναφτιάξω. Λοιπόν, έλα, για πες. Λοιπόν. Κι εγώ στα πράσινα σήμερα, βλέπετε. Ταιριάζεις. Αν και ήθελα αύριο έτσι να αποχαιρετήσω στα πράσινα το λουμίδι μου, αλλά δεν πειράζει. Για δείξε. Λοιπόν, πρόσεχε. Όπο, καφές. Μυρωδιά που δεν χρειάζεται να πλησιάσεις. Έκαστο στο είδος του. Και ο Λουμίδης, στους καφέδες. Με τους κόκκους μας. Τράβα.
Όπα. Και βγαίνουν και οι συσκευασίες μας από μέσα. Και έχει και από κάτω κι άλλες, ε. Έχει και τα φλιτζανάκια. Καλά, δεν θα πάρετε τέσσερις συσκευασίες εσείς. Εμείς απλά το στέλνουμε και αυτό έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, Ελένη μου, γιατί κρατάς κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Αν το ξαναβάλεις μέσα, ουσιαστικά γίνεται και δίσκος. Πάρα πολύ ωραία και σερβίρουμε τους καφέδες μας. Ωραία και καλά. Ακριβώς. Και από κάτω σου έχει και ένα φλιτζάνι γεμάτο Ελλάδα, λέει. Για να τα ανοίξω. Είναι τα συλλεκτικά, τα αγαπημένα του Λουμίδη Παπαγάλου. Τα συλλεκτικά μας. Λοιπόν, όλα θα τα έχετε. Μιλάω για καφέδες, αλλά εσείς να ξέρετε, μέχρι και το φλιτζανάκι θα έρθει σωστό και ωραίο. Αυτά και να ακούσω τη φίλη μου, γιατί ο χρόνος τρέχει πάλι. Πάλι με κυνηγάει ο χρόνος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, καλησπέρα. Ποια είσαι? Η Γεωργία από Θεσσαλονίκη σας τηλεφωνώ. Από τη Θεσσαλονίκη μας. Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Κουπάτος παραδοσιακός, σκούρος, δεκαφεϊνέ. Πού παίζεις? Παραδοσιακός. Εκεί είμαστε. Φύγαμε μαζί. Στα πράσινα λοιπόν. Για σένα με αγάπη. Διαφημίσεις. Σήμερα μπαίνω, να ξέρετε, με κεραστά σε τελείως άλλη κατηγορία. Μια κατηγορία που και εμένα μου είναι ολοκένουρια. Δεν την ήξερα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, γιατί είπαμε, ψάχνω, τα θέλω όλα, τα γνωρίζω όλα, αλλά όχι και όλα όλα. Σήμερα, να θυμάστε, θα μιλήσω για το πώς μπορούν οι γυναίκες να ενδυναμώσουν τα μαλάκια τους, γιατί έχουν τριχόπτωση. Υπάρχει συγκεκριμένη σειρά που δεν έχει να κάνει μόνο με σαμπουάν, ούτε μόνο με μάσκα. Έχει να κάνει με φροντίδα πραγματικά για το τριχωτό τους κεφαλής. Αλλά όλα αυτά θα σας τα πω σε λίγο, να μου είσαστε πολύ έτοιμοι. Εντάξει. Ορίστε. Ακόμα μαθαίνω. Πάμε για ταινία τώρα. Λοιπόν. Πέμπτη σήμερα. Πόσες ταινίες βγαίνουν σήμερα? Πολλές. Βγαίνουν πολλές. Πέντε. Θέλω να μου λες ότι βγαίνουν πολλές, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω πάντα. Ακόμα, ακόμα. Είμαστε 5 μήνες στον αέρα, 4 εβδομάδες το μήνα. Μου λες κάθε εβδομάδα για τις ταινίες και ακόμα σε ρωτάω. Βγαίνουν ταινίες, παιδί μου. Βγαίνουν 5. Την χτεσινή την είπαμε, η μέθοδος των Williams με τον Will Smith. Βγαίνουν μια Αιγυπτιακή, μια Τουρκική και άλλες δύο που είπαμε τώρα. Δηλαδή, η μία είναι ο Jason Statham. Ο Jason Statham. Για πες μου, συνήθως βγάζει περιπέτειες πολύ δυνατές. Mm. Βγάζει περιπέτειες, αλλά δεν είναι η ταινία του Jason Statham. Του Guy Ritchie είναι η ταινία. Ξανασυνεργαστεί. Ακόμη πιο. Συγγνώμη, παιδιά, ο Guy Ritchie πόσα χρόνια έχει να κάνει ταινία? Έκανε. Έχει κάνει ταινίες. Έχει κάνει. Έκανε μια κάτι σαν μαύρη κωμωδία που έπαιζε και ο Hugh Grant πρόσφατα. Αυτό. Και ετοιμάζει κι άλλη μια. Πάλι του χρόνου θα βγει, η φέτος του χρόνου. Και αυτή είναι ανάμεσα σε περιπέτεια και μαύρη κωμωδία. Αυτή δεν έχει ίχνος κωμωδίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρή και σκληρή. Και μιλάει για ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος. Ο τίτλος. Έναν οργισμένο άντρα, ο οποίος μπαίνει σε μια εταιρεία χρηματαποστολών. Ενιγματικός, μυστηριώδης, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Mr. H τον φωνάζουν, ορίστε νάτος. Κάνει μία, σε μία αποστολή, τους ξεπαστρεύει όλους και καταλαβαίνουν ότι αυτός ο τύπος είναι σχεδόν θρύλος. Είναι ιδιαίτερος άνθρωπος. Αυτός όμως έχει ένα πάρα πολύ βαρύ μυστικό μέσα του και θέλει να κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Και μπαίνει εκεί έτσι ώστε στις βόλτες της χρηματοποστολής, που είναι βρώμικες οι περισσότερες, να ανακαλύψει έναν δολοφόνο. Mm. Θα τον βρει, γιατί είναι άγνωστος. Αλλά ο μόνος τρόπος είναι να ρισκάρει τη ζωή του. Δεν τη ρισκάρει όμως, γιατί δεν έχει πια τίποτα να χάσει, όπως αποκαλύπτεται σταδιακά μέσα σε αυτή την πλοκή μιας ταινίας που είναι remake μιας γαλλικής ταινίας που θυμάμαι λίγο παλιότερα, με τον Ζαν Ντιζαρντάν και τον Αλμπέρ Ντιουποντέλ. Να δούμε λίγο το βίντεο. Βέβαια. Ladies and gentlemen, we have a new edition. H. Portico Security specializes in cash trucks across LA. Do you have any idea how dangerous this job can be? Some idea, yeah. We ain't the predators, we're the prey. You ready? Ready. This is your temporary sidearm. What happens if we're pulling pistols in a machine gun fight? Do you have a problem? I don't know. Do I? It's a 10 grand drop. You should have been back 5 minutes ago. They're serious! Leave this to me. Get in the truck next time! Sorry, pal. Keep rolling around.
doesn't feel right. It's like he wants trucks to get his. He's not a cop. But if he's not a cop, what is he? A while back, we lost two guys. A civilian, too. There was an investigation. We still haven't found the scum who did it. You were in an accident. Mama, son. He didn't make it. I need to know who killed my son. Tree has been shook, and it's been shook hard. We've scorched earth. You started by saying you'd do anything. What I'm hearing is... Ναι, καταλάβατε λοιπόν τι ψάχνει και για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Ο Scott Eastwood, ο γιος του Clint, παίζει επίσης. Ενώ ο Statham κάνει λίγο τον Eastwood, τον ίδιο, τον παλιό. Είναι λίγο... Ο γιος του Clint Eastwood, Scott Eastwood, ο οποίος είναι ηθοποιός. Χωρίς να έχει διακριθεί ιδιαίτερα, δηλαδή να τον ξέρουμε από κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο, εδώ παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην ταινία. Δεν λέω παραπάνω. Ξύλινη ταινία. Μηχανική. Ο Statham δεν φημίζεται. Εντάξει, παιδί, περιπέτεια είναι. Υποψιάζομαι ότι ο Statham ίσως και να είναι καλύτερος κωμικός ηθοποιός από ότι. Έλα βρε τώρα. Με... Ναι, όποτε παίζει λίγο. Ναι. Δηλαδή το σπάει, γελάς και τύχει ακριβώς αυτό το που δεν το περιμένεις, το απροσδόκητο, το ατσαλάκωτο, το άτρωτο. Βέβαια, στυλ έχει ταινία, διότι είναι Guy Ritchie και ξέρει. Την ευθεία γραμμή στην αφήγηση, να τη πάει, να πιένει το χρόνο εδώ, εκεί, λίγο να εμπλουτίζει τη δράση. Τώρα έτσι από περιέργεια, επειδή εγώ την τελευταία φορά που θυμάμαι τον Guy Ritchie να σκηνοθετεί, τον θυμάμαι αυτές τις δύο ταινίες με την το... Την Αρπαχτή και τις Καπνισμένες Κάνες. Όχι, το Sherlock Holmes. Μπράβο. Ναι. Με αυτές τις ιδιαίτερες που. Όχι, εμένα μου αρέσει ο συγκεκριμένος, αλλά δεν είναι από αυτούς που λες οσκαρικές ερμηνείες, αυτό, τι ωραία που αυτά καταλάβατε. Με εντυπωσιάζει, έχει ξαναδουλέψει με πιο εμπορικούς ηθοποιούς. Παίζει με όλους. Αυτό είναι το πιο εμπορικό που έχει κάνει, αλλά νομίζω έχει και τον Brad Pitt, δεν είχε σκηνοθετήσει. Έκανε όμως ένα φάλτσο, ένα στραβοπάτημα με τον Βασιλιά Αρθούρο. Ήταν χάλια η ταινία. Δεν πήγε και καθόλου καλά. Και νομίζω ότι λέει. Ας αφήσουμε τα πολλά. Εκεί που έπαιζε ο Μπέκαμ, θυμάσαι που είχαμε παίξει. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Μπράβο. Μόνο αυτή τη σκηνή θυμάμαι και δεν έχω δει το έργο. Δεν είναι τόσο κακό όσο ναι. Θα περίμενε. Εσύ μου είχε πει ότι ήταν από του καλύτερου. Ναι, όντως. Δηλαδή τίποτα δεν πήγε καλά στην ταινία εκτός από το Μπέκαμ που ήταν όσο έπρεπε. Και νομίζω ότι σου λέει κάτσε να κάνω αυτό που ξέρω καλύτερα. Δηλαδή είτε μια αυθεντική περιπέτεια, καραμπινάτη, να μυρίζει και η καραμπίνα, ή να κάνω αυτές τις ψευτοκομωδίες που κάνω δράσεις. Πάντως, ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής που με δυσκολεύει λίγο το όνομά του. Ο Jason Statham. Το Jason το λέω, το άλλο λίγο ίσως Statham. Να μην είναι. Statham. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τώρα, καλός κακός, εγώ ξέρω ότι κάνει συνέχεια ταινίες περιπέτειας και. Και είναι επιτυχημένες. Δηλαδή, έχει το κοινό του που πάει ναι. Και τις βλέπει. Αρέσει ναι. Και στα κορίτσια ναι. Και στα αγόρια. Ναι. Γιατί είναι ήρωας δράσης, όχι εξωπραγματικός. Είναι λίγο. Στα μέτρα μας. Δηλαδή δεν είναι ρε παιδί μου οι παλιοί ήρωες δράσεις που ήταν όλες. Αυτό δεν γίνεται. Ταυτίζεσαι και ψέμα. Με τον Jason Statham. Εγώ με τον Jason Statham. Η ελιά. Η ελιά μόνο στην ελιά διαφέρουμε. Οι ίδιοι είμαστε. Με τον Jason Statham. Δεν με έχει ζητήσει. Δικός μας. Το νιώθουμε δικό μας παλιά. Ποιο δικό μας άνθρωπο κάτσε. Θα το γράψω και στην τοπική. Jason, για πες μου λίγο τι έγινε με X Factor. Το μακροβιότερο talent show έρχεται στο Μέγκα. Σας τα έχω ξαναπεί. Δεν θα κουράζομαι να τα λέω. Έχω γκανιάξει και θα το φωνάζω και θα το λέω γιατί θα το δείτε ότι είναι το πιο πολυαναμενόμενο, ξαναλέω, μακροβιότερο talent show στην ελληνική τηλεόραση και έρχεται στο Μέγκα. Λοιπόν, βρεθήκαμε στα παρασκήνια των γυρισμάτων. Θα σας πω, μάλλον θα δείτε γιατί ο Μιχάλης Κουινέλης είναι ο σοφός, γιατί ο Χρήστος Μάστορας είναι ο γουρλής, γιατί η Μαρίζα Ρίζου είναι, εντάξει, θα το καταλάβετε, το πρωτάκι στις κριτικές επιτροπές, αλλά και ο Στέλιος Ρόκος ο ακριβοδίκης. Α, το κάνει αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Δεν το πετύχει άνθρωπος. Μόνο παιδάκια το έχουν καταφέρει να το πετύχουν αυτό το τέτοιο. Και φυσικά, πώς κατάφεραν το τέτοιο, μας τα λένε και αυτά. Και μετά, ζωντανά, θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με. Τον παρουσιαστή του X Factor, τον Ανδρέα Γεωργίου. Φυσικά. Μας έπιασε λίγο στον ύπνο, αλλά μας αρέσουν αυτά. Πάμε. You are the sun. You are the only one. Το X Factor γίνεται μέγα και χτυπά στην καρδιά της μουσικής. Το μακροβιότερο μουσικό σόου που θα παρουσιάσει ο Ανδρέας Γεωργίου μπαίνει στην τελική ευθεία.
Σόλο ερμηνεύτες και μπάντες ετοιμάζονται να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μπροστά στην Κριτική Επιτροπή, που αποτελείται από το Μιχάλη Κουινέλη, το Χρήστο Μάστορα, τη Μαρίζα Ρίζου και το Στέλιο Ρόκο. Η Μαρίζα είναι η μοναδική γυναίκα της παρέας και η πιο καινούρια σε Κριτική Επιτροπή. Την προσέχετε? Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Ποια είναι η Μαρίζα? Θεωρώ ότι είναι η αποκάλυψη της παρέας, γιατί η ακουστική της γωνία είναι τόσο ολοκληρωμένη. Στις 100 φορές που έχει πει τη γνώμη της, διαφωνώ στις 99. Στο χαπί, στο χαπί, πως όλα κάποτε τελειώνουν, πως οι έρωτες πληγώνουν. Στα παιδιά πρέπει να λες μόνο την αλήθεια. Όσο σκληρή και αν είναι αυτή. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που θα πεις που ξέρεις την αλήθεια. Εντάξει, ύστερα από τόσα χρόνια κάτι έχω καταλάβει. Είναι αληθινό αυτό που κάνω. Δεν το ξεκίνησα μάλλον να το κάνω για να βγάλω λεφτά. Άσχετα αν είμαι ευλογημένος και ζω από αυτό. Το έκανα γιατί το είχα ανάγκη. Το έβγαζε το δράκο που είχα μέσα μου. Που όλα αυτά τα προβλήματα ήταν ψυχοθεραπεία. Έχει κάτι ελκυστικό για σας? Δεν θα το έλεγα. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ό,τι φοβόμαστε και κάπως μας κάνει όμως και κέφι, πρέπει να βουτάμε κατευθείαν μέσα, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο. Είστε ένας γουρλής Κρητής, γιατί τις προηγούμενες δύο φορές που ήσασταν Κρητής νίκησε παιδί από την ομάδα σας. Η τύχη δεν είναι με το μέρος μου, γιατί ξέρεις, θεωρία των πιθανότητων. Κάποια στιγμή θα χάσω κι εγώ. Πού θα πάει? Πολύ δυνατός ο Μιχάλης Κουινέλης, πολύ δυνατός και βετεράνος άλλωστε. Αλλά δεν το συζητώ. Είναι και οι τρεις εξαιρετικοί. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ δυνατό μάτς. Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιά. Τα σε δω, θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα και ύστερα χώρεσέ τα στου ουρανού την ποδιά. Σαν έρθει η μέρα που θα ανταλλάξουμε μαζί. Όλοι τρώνε στο χρόνο, το κάνουν χάλια. Μαζεύονται, τους εξηγώ και τους λύνω όλα τα ψυχολογικά τους και ό,τι έχουν. Σαν βετεράνο, α πούμε. Όχι, εσύ είσαι ο ψυχολόγος. Ναι. Η Μαρίζα τι είναι? Ψυχασθενής. Ο Χρήστος. Ψυχάκια. Χάπι. Τον παλμό του backstage θα δίνει η Κατερίνα Λιόλου και ο Ηλίας Μπόγδανος. Δεν ήμουν σίγουρη αρχικά, διότι είναι μια δουλειά την οποία την υπηρετούν πολύ καλύτερα άνθρωποι που γνωρίζουν από παρουσίαση και δημοσιογραφία. Με καθησύχασαν και μου είπαν ότι θέλουν την Κατερίνα ως τραγουδίστρια. Πραγματικά σοκ. Θα ήθελα πολύ να δω τον εαυτό μου πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Είναι τα άλλα για μένα. Εννοείς γενικά η παρουσίαση και η τηλεόραση? Νομίζω ναι. Είναι κάτι το οποίο ναι, θα ήθελα να το δω στο μέλλον. Πραγματικά είναι μια αρχή ίσως για κάτι που έρχεται. Οι Κρητές είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Φοβούνται κάποιον. Κανέναν. Μιαου. Είναι γατάκια, κανέναν. Αυτοί θα πρέπει να φοβούνται. Τους φοβόσαστε? Έλα σε παρακαλώ. Δεν θέλω να δηλώσω κάτι άλλο. Έφυγα. Ούτε άλλο τους βλέπεις και χαμογελάς. Βλέπεις αυτή τη χημεία ότι είναι μια παρέα και χαμογελάς. Όλοι μαζί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που, για αυτά που είπαν. Και μακάρι και εμείς να δούμε παιδιά, αγόρια, κορίτσια και μεγαλύτερα παιδιά, που να το λέει η καρδιά τους παρά το φόβο τους και να πάνε εκεί, επειδή αυτό είναι έτσι το μόνο πράγμα που θέλουν. Και αυτό να το διακρίνουν οι Κρητές. Δηλαδή να καταλάβουν την ανάγκη πέρα από την φιλοδοξία ή τον όποιο σκοπό. Να τραγουδήσουν, να τα πούν ωραία. Πότε ξεκινάει το X Factor, ξέρουμε πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα επεισόδια που έχουν να κάνουν με οντισιόν? Δηλαδή, ας πούμε, τώρα τελειώνει ο Φεβρουάριος την άλλη εβδομάδα. Μέσα Μάρτη προς τα τέλη. Καλά, θα ρωτήσουμε. Ναι, μην παίρνουμε τέτοιες. Τον άνθρωπο εδώ. Να σου πω, δεν ρωτάμε και τον Ανδρέα, τον Γιώργο, που ξέρει κάτι παραπάνω. Τι να πω εγώ. Πολύ ωραία. Να τον. Βρε, βρε,
βρε. Που έχω να σε δω από το Σεπτέμβρη, που σε έχω ικανό να τα είχατε σχεδιάσει και οργανώσει από τότε και να το κράτηγες μυστικό. Πραγματικά δεν ξέρω αν το είχατε συνεννοηθεί, αν αποφασίστηκε τώρα. Πάντως για μας ήταν ξάφνιασμα. Πολύ ευχάριστο. Το είχα σχεδιάσει προσωπικά από το 2005, Ελένη μου. Όταν ήμουνα σε ένα αντίστοιχο διαγωνισμό, ως διαγωνιζόμενος φυσικά, και όλο αυτό με το live, όλη αυτή... Εδώ έτσι ακούω επιστροφή τη φωνή μου, οπότε με μπερδεύει λίγο. Έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω. Μήπως καλύτερα να το βγάζεις όταν απαντάς για να μην μπερδεύεις και να το ξαναβάζεις την ερώτηση. Για να δούμε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, Ελένη μου, γιατί όλο αυτό το, η αίσθηση του live και όλο αυτό που θα γίνει, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο show, ένα πολύ φρέσκο πράγμα, που θα ξεκινήσει τώρα το Μάρτιο ξεκινάνε τα casting και το Μάιο ξεκινάνε τα live. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ένα κομμάτι αυτού του puzzle, γιατί έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Εκτιμώ όλους όσους συμμετέχουν. Η κριτική επιτροπή είναι φανταστική και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εγώ πάλι ανυπομονώ να μάθω το παρασκήνιο, συγγνώμη. Και επειδή είσαι ένα παιδί που, όπως είπες μόνος, από το 2004 που μπήκε στη ζωή μας κερδίζοντας πραγματικά την πρώτη σου νίκη, το ότι ξεχώρισες μέσα σε ένα πρόγραμμα διαγωνιστικό και από εκεί και μετά σε είδαμε σαν ηθοποιό, σε είδαμε σαν σκηνοθέτη, νομίζω και σαν παραγωγό και, αν δεν κάνω λάθος, μόνο σαν παρουσιαστή δεν σε είχαμε δει, ναι. Να σου πω κάτι όμως, εγώ δεν δηλώνω παρουσιαστής, όμως αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο project νιώθω ότι για μένα είναι τα μαμ, γιατί έχω βρεθεί και στις δύο πλευρές. Έχω βρεθεί και στην πλευρά του casting να ψάχνω καινούργια πρόσωπα και έχω υπάρξει και στην πλευρά των παιχτών που έπρεπε να διαγωνιστούν και να διακριθούν. Οπότε εκεί θα μπορώ να καταλάβω και τις δύο πλευρές και φυσικά θα είμαι δίπλα στα παιδιά, να ζήσω μαζί τους το άγχος, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Και θα προσπαθήσω να κάνω τα δυνατά μου, να τους ενθαρρύνω και να δώσω το καλύτερο σε αυτό. Τώρα για παρασκήνιο δεν ξέρω τι θέλεις να μάθεις. Ρε παιδί μου, ας πούμε, όταν συζητήσατε αυτό, σου έγινε αυτή η πρόταση. Καταρχήν, ήταν κάτι που αμέσως μέσα σου είπες, δεν θα το είχα σκεφτεί, κατευθείαν. Αλλά τώρα που τα ακούω, κατευθείαν. Μένω με χίλια. Είχε γίνει μια πρώτη κουβέντα με τον κύριο Σουσουλά. Ναι. Και ξεκίνησε λίγο με πλάκα όλο αυτό, όμως όταν μου το είπε, ένιωσα, του λέω, Κώστα, νιώθω πεταλούδες, σου λέω, στο μάχη μου, αυτό το θέλω να το κάνω. Το είχες σκεφτεί ποτέ μέχρι τότε ή φέτος ήταν τελικά και η δικιά σου στιγμή? Όχι, το έχω σκεφτεί, για να είμαι ειλικρινής, γιατί την τηλεόραση την αγαπώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και αυτό που δεν είχα ζήσει και το ήθελα πάρα πολύ είναι η αίσθηση αυτή του live. Όλη αυτή η αδρεναλίνη, το ότι κάτι ξεκινάει και έχει τόση αμεσότητα με το κοινό. Και την τελευταία φορά που ήρθα στην εκπομπή σου, Ελένη, ναι, όταν περπατούσα και έμπαινα στο στούντιο μαζί με τον συνεργάτη σου, τον Αλέξανδρο τον Πρίφτη, ναι, του λέω πόσο μαγικό είναι αυτό το πράγμα, πόσο θέλω να ζήσω, του λέω, αυτό με το στούντιο και το live. Και ήρθε το X-Factor στη ζωή μου φέτος. Είναι σαν να με άκουσε το σύμπαν. Έτσι. Οπότε, Ανδρέα, το live το ανυπομονείς από το πόστο του οικοδεσπότη. Τα παιδιά από την πλευρά σου που έχεις περάσει από τη θέση τους, θα είσαι δίπλα τους. Την κριτική επιτροπή, πώς θα κουλαντρήσεις, πες μου. Με θάρρος. Έτσι. Είναι η φωνή των παιχτών, τα ξέρεις. Και δεν θα δεχτώ να ρίξουν κανένα, αν και έχω ακούσει παιδιά ότι είναι πολύ καλή παρέα. Έτσι. Έχω ακούσει ότι είναι καλή με τους παίχτες. Γνωρίζεσαι με κάποιους από τους τέσσερις, είναι... γνωρίζεις κάποιον από τους τέσσερις περισσότερο? Δηλαδή να έχετε μιλήσει, να έχετε βρεθεί κάπου βράδυ, ξέρω εγώ, κάπου. Μόνο με τον Χρήστο τον Μάστορα έχουμε συναντηθεί. Mm-hmm. Τα άλλα παιδιά δεν τα γνωρίζω προσωπικά, όμως τους θαυμάζω. Δηλαδή και τον Μιχάλη τα θαυμάζω πολύ. Μαρίζα Ρίζου αγαπώ. Και Στέλιος Ρόκος είναι κλασική αξία, παιδιά. Έτσι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ανυπομονούμε λοιπόν να σας δούμε. Σου εύχομαι μέσα από την αυτό καρδιά. Αυτό ήθελα να σου πω, Ελένη μου, ότι με ρωτάνε πολλοί φίλοι μου, γιατί ξέρεις, δεν μπορούσα να το πω. Ναι. Γιατί δεν γινόταν να το πω πριν ανακοινωθεί. Και πολλοί με ρωτάνε, φίλοι μου, λένε, δεν έχεις άγχος, δεν αγχώνεσαι? Έχω μεγάλη χαρά, δεν έχω άγχος.
Είχες μεγάλη χαρά. Άγχος. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να ξεκινήσουμε. Γιατί αυτό θα μας μεταδίδεις κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό ο παρουσιαστής. Τι είναι αυτό που σου μεταδίδει, τι είναι αυτό που σου βγάζει. Οπότε, ζήστο να το ζήσουμε κι εμείς έτσι δυνατά μαζί σου, Ανδρέα μου. Έτσι, και να σου πω και κάτι τελευταίο, Ελένη μου, ότι μετά από τα τελευταία 2 χρόνια νιώθω ότι αυτό το show θα είναι, ρε παιδί μου, η ευχάριστη νότα σε αυτή τη χρονιά, γιατί όλοι είμαστε αισιόδοξοι ότι πάμε και καλύτερα, και όταν ένα show έχει τόσο νέα παιδιά που έχουν τόσα όνειρα και αυτά θα τα ενισχύσουμε, αισθάνομαι ότι είναι και το σωστό timing. Θα μπούμε στο καλοκαίρι με το X Factor φέτος. Έτσι. Και με 2 νικητές που πραγματικά θα είναι πολύ δυνατοί νικητές. Ναι, όχι μόνο. Και αυτό είναι καινούριο. Να πούμε και για το παιχνίδι, το X Factor φέτος, ότι δεν είναι όπως τις άλλες χρονιές. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τα οποία θα ανακοινωθούν. Και το πιο βασικό είναι αυτό, ότι έχουμε 2 νικητές. 2 νικητές. Έπαθλο και στον πρώτο, έπαθλο και στον δεύτερο. Δεν είναι μόνο το έπαθλο το οικονομικό, είναι και το άλλο κομμάτι. Έτσι, γιατί δεν είμαι σίγουρη τελικά τι είναι αυτό που θέλουμε πιο πολύ. Νομίζω ότι αυτό που αποζητούν είναι πραγματικά να τους δοθεί μια ευκαιρία να βγουν μπροστά. Έτσι. Να κάνουν ένα ωραίο ξεκίνημα. Με ένα τραγούδι, με ένα δίσκο, με τα πάντα όλα. Με τα πάντα όλα. Έτσι. Ανδρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς πολύ. Φιλιά πολλά. Δίπλα καλή αρχή. Για την παραστάτηση των παιδιών θα είναι. Έτσι. Αυτό το τραγούδι ταιριάζει με αυτή την εταιρεία. Αυτή την τεράστια εταιρεία που έχουμε την τύχη να τη βρίσκουμε και στα κομμωτήρια της χώρας μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι χαρά έχω που όλη αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί, που σας μιλάω για κάτι που ξέρω πόσο καλό είναι. Και το ξέρω γιατί, εκτός ότι το παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια, είναι μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή, είναι προϊόντα τα οποία τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω για όλες τις σειρές. Και για αυτή τη σειρά που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Και αλήθεια είναι, σήμερα θα τη μάθουμε μαζί, είναι η σειρά που σας παρουσιάζω, η οποία λέγεται... Αφήστε τη λέγεται, γιατί στο τέλος θα σας μπερδέψω κάθε μέρα 2 σειρές. Άσε τη λέγεται. Να, η ροζ σειρά. Δεν έχουν κι άλλη ροζ. Αυτή η ροζ σειρά, λοιπόν, έχει να κάνει με την τριχόπτωση. Έχει να κάνει με τριχόπτωση και ενδυνάμωση της τρίχας. Έχει να κάνει και με τις γυναίκες οι οποίες και τους άντρες που 2 φορές το χρόνο ούτως ή άλλως τα μαλάκια μας πέφτουν, άλλες φορές πιο πολύ, άλλες φορές πιο λίγο. Αλλά έχει να κάνει και με τις γυναίκες εκείνες που δεν είναι απλά αυτό που λέμε, είναι η εποχή, πέφτουν λίγα μαλλιά παραπάνω, θα περάσει και τελειώσαμε. Βλέπουν ότι σταδιακά χάνουν μαλάκια συνεχώς. Δεν μιλάμε τώρα για... Άμα δείτε κάτι από μέρα νύχτα στο κεφάλι σας, θα πάτε οπωσδήποτε σε ένα γιατρό και θα κάνετε συζήτηση. Τώρα μιλάμε για αυτά που και μόνοι μας καταλαβαίνουμε. Λέμε, πιάνω το μαλλί μου και η κοτσίδα μου είναι πιο μικρή. Βλέπω ότι μου πέφτουν στη βούρτσα μου αρκετές τρίχες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σειρά και περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε στα κομμωτήρια. Αλλά να σας πω εγώ εντάχει τι περιλαμβάνει. Έχει 2 σαμπουάν. Το ένα, δεν χρειάζεται τώρα να σας πω ότι αυτό είναι αυτό για εκείνες που έχουν πιο λεπτά μαλλιά. Δεν έχει σημασία, θα τα ρωτήσετε. Εσείς να θυμάστε ροζ σειρά. Τριχόπτωση, ενδυνάμωση τρίχας. Και υπάρχει και το άλλο, για πιο χοντρό μαλλί, λίγο πιο γεμάτο. Τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει η κρέμα για τα μαλλιά. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει μάσκα. Υπάρχει η λοσιόν, η κρέμα, που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Και υπάρχει και αυτό εδώ το προϊόν, που τώρα που δεν φοράω τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να θυμηθώ τι κάνει. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί αυτό που δεν ξεχνώ, αν και σήμερα το έμαθα, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό το προϊόν θέλω να σας μιλήσω. Είναι ένας καθημερινός, μου τόνισαν, καθημερινός. Δεν λες, το βάλα σήμερα, το βάλα αύριο, το ξέχασα 2 μέρες. Δεν παίζει έτσι. Παίζει κάθε μέρα. Ένας ενδυναμωτικός ορός που ενισχύει την αντοχή της τρίχας. Ελαχιστοποιεί την τριχόπτωση και καταπραίνει και ενδυναμώνει τον προστατευτικό φραγμό του τριχωτού. Πού είναι το τριχωτό? Στο κεφάλι μας. Πού το βάζουμε αυτό? Στο κεφάλι μας. Πώς το βάζουμε κάθε μέρα, θα αναρωτιέται κανείς. Πρέπει να είμαι κάθε μέρα να λούζομαι για να βάζω τον ορό μου? Όχι βέβαια, γιατί το ρώτησα και αυτό. Όχι κάθε μέρα να λούζομαι για να βάζω τον ορό. Πες μου, μπορώ? Μπορείς, μου λέει. Ωραία, πώς το βάζω? Εμένα να σκεφτείτε τώρα που λέω, για κάντε μου μια εφαρμογή για να δω πώς είναι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Η συγκεκριμένη λοσιόν. Τίποτα. Μου έσταξαν και απλά το αισθάνθηκα. Σκεφτείτε που έχω και τους κότσους μου τώρα, έτσι. Μου έσταξαν σε 4 σημεία στο κομμωτήριο λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω και ακριβώς το σημείο. Εγώ αισθάνθηκα την υγρασία κάπου προς τα πάνω και κάπου προς τα πλάγια. Και μετά κάνουμε, λέει, αυτό.
Επιμένω στα κομμωτήρια για να σας κάνουν και εφαρμογή και να το νιώσετε και να καταλάβετε και να σας πούν και περισσότερες λεπτομέρειες. Το παίρνεις λοιπόν αυτό και το χρησιμοποιείς και είσαι μια χαρά, το βάζεις κάθε μέρα και αναλόγως την εποχή που αισθάνεσαι ότι χάνεις μαλάκια, ότι πέφτουν πιο πολλά από όσα ίσως θα περίμενες ή γενικώς πέφτουν και δεν θέλεις, τότε το χρησιμοποιείς. Για πιο εντατική φροντίδα, αλλά πάλι θα σας πω να ρωτήσετε τους ειδικούς μες στο κομμωτήριο, είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό το κουτί με τις σαμπούλες. Ένα κουτί λοιπόν με αμπούλες, το οποίο το χρησιμοποιείτε όλο μαζί, όχι όλο την ίδια μέρα. Έχει μέσα 10 αμπούλες. Μία κάθε μέρα. Κάθε μέρα όμως. Όλο. Και πάλι ελαφρό μασαζάκι. Ποτέ γενικώς, τελικά, ό,τι και να κάνουμε, είτε στο κεφάλι μας, είτε στο πρόσωπό μας, δεν θέλει ένταση. Θέλει να μπει το σωστό προϊόν και μαλακές κινήσεις. Ίσα-ίσα να ενεργοποιηθεί το σημείο αυτό εδώ στο κεφάλι μας, στο κρανίο μας. Εκεί που είναι και η βάση της ρίζας των μαλλιών μου. Ελένη, θέλεις βαφή. Ναι. Και θα το κάνω. Τέτοιο κοντινό στη ρίζα μου, ρε παιδιά, θα πάθω και τίποτα. Δηλαδή, είπαμε, θέλω βαφή. Λοιπόν, αυτά με την κεραστάς. Εμένα πολύ με ενδιέφερε. Δεν είναι ότι έχω πρόβλημα, αλλά επειδή είμαι σε ένα σπίτι με πολλά κορίτσια, κορίτσι και εγώ, κορίτσια και αυτές, εμάς τα κορίτσια μας ενδιαφέρουν τα μαλλιά μας. Δηλαδή, μπορεί να κολλήσουμε που θα δούμε κατά περιόδους τη βούρτσα μας αρκετές τρίχες. Να μας πιάσει ένα άγχος. Τι έχω, είμαι καλά, μήπως πρέπει να πάω να κοιταχτώ, μήπως πρέπει να πάω σε έναν δερματολόγο, μήπως κάτι μου συμβαίνει, μήπως τα ψυχολογικά μου, μήπως οι αγωνίες μου. Που μπορεί να παίζουν και όλα αυτά, αλλά μπορεί να είναι και απλά εποχιακό. Όμως θέλουμε να το φροντίζουμε. Αχ, το κεφάλι μας. Μπράβο στην κεραστάς. Και σε αυτό μας καλύπτει, ε! Μην το ξεχνάμε. Νέα πράγματα. Δώστε μου γραμμή, γιατί καθημερινά δίνω σε μία τυχερή μία σειρά δώρο. Σήμερα, αυτό είναι το δώρο σας, εδώ, με αυτήν εδώ τη σειρά, την πραγματικά ξεχωριστή. Αυτό δεν ξέρω να σας πω τι είναι. Μάλλον θα είναι, θα κάνει αυτή την θερμοπροστασία. Λέω μάλλον, τα λέω καλά. Μπράβο μου. Λοιπόν, ναι, είναι για τη θερμοπροστασία. Δηλαδή, θες να δουλέψεις τα μαλλιά σου με ό,τι θες εσύ, με βούρτσες, με σίδερο, με τα. Πώς λέγονται. Πρέσα. Με πρέσα. Μπράβο, κολλάει το μυαλό μου. Λοιπόν, να, για να προστατεύεις το μαλάκι σου. Αν δουλεύεις πολύ όμως με αυτά, έτσι. Δηλαδή, αν είναι για να κάνεις μια φορά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Πήγαινε στο κομμωτήριο, θα βάλουν εκείνη όλα. Και να σε χτενίσουν και να είσαι μια χαρά. Αλλά αν δουλεύεις πολύ μόνη σου και θέλεις να κάνεις τα μαλλιά σου με τις πρέσες σου κτλ. Ορίστε. Καλή η πρέσα, αλλά θέλει και λίγο προστασία η τριχούλα μας. Ναι, ναι. Όλα αυτά και τα τέσσερα είναι το δώρο σου. Εσένα που θα μου πεις τώρα, γεια σου Ελένη, γεια σου και σένα. Γεια σου Ελένη. Γεια σου και σένα. Ποια είσαι? Είναι η Ράνια από Αθήνα. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έτσι σε απασχολεί κατά καιρούς και νιώθεις κι εσύ ότι κάτι γίνεται, χάνουμε παραπάνω τρίχες από τα μαλλιά μας από όσο τα θέλαμε, αλλά σου στέλνω την πιο ισχυρή σειρά, ξεχωριστή σειρά, τη ροζ σειρά από την Κεραστά Σπαρή για αυτόν τον σκοπό. Πολλά γλυκά φιλιά και σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Μάλιστα. Θα φύγω, σταμάτα βρε Λένη. Αυτό σας το έδειξα χτες, απλά το υπενθυμίζω μία γιατί θέλω. Γιατί έχω ξεκινήσει και το βάζω κι εγώ το βράδυ, γιατί είπαμε είναι μια θεραπεία, νύχτας δεν είναι καν θεραπεία, λοσιόν είναι, που βοηθάει πάρα πολύ τα μαλλιά. Άμα μπείτε στο κομμωτήριο, λέμε για να κάνετε μια βαφή, ένα πιστολάκι, ένα κάτι, ένα κουρεματάκι, special, ρωτήστε. Έχει σημασία. Αχ, 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 αχ. Όσο και να θέλω να κάνω πως δεν βλέπω, πως δεν μυρίζω, πως δεν ξεμυαλίζομαι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κρατηθείς μακριά. Καθόλου. Δεν μπορώ να αντισταθώ με τίποτα στο καλό φαγητό και στις νέες προτάσεις. Γιατί πολλές φορές κολλάμε, το ξαναλέω, μέσα στο σπίτι μας και κάνουμε αυτές τις 5-10 συνταγές που αρέσουν σε εμάς που ζούμε στο σπίτι περισσότερο ή τις θεωρούμε πιο εύκολες ή κολλάει το μυαλό μας, δεν ξέρω. Και όμως υπάρχουν πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε. Χαίρομαι που έκανες πουρέ. Το πουρέ δεν ξέρω τον κάνουν συχνά στα ελληνικά σπίτια. Θεωρώ ότι είναι τόσο ωραία τροφή και ένας άλλος τρόπος να φας την πατατούλα σου αντί να τη φας τη γανιτή και να σκέφτεσαι κυταρίκητες και τέτοια. Φάτε ρε παιδί μου το πουρέ απαλό και ωραίο με το γαλατάκι του μέσα, με το λίγο βουτυράκι του να μοσχομυρίσει. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να παίξετε και με λίγο μπαχαρικούλα από πάνω, αν θέλετε. Εμένα και έτσι σκέτος όπως είναι, μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι όμως. Και πάμε σε μια στάνταρ τροφή με πρωτεΐνη, όπως είναι το κοτοπουλάκι, αλλά όταν είναι από το George, δεν μπορεί να είναι απλά ένα κοτοπουλάκι. Είναι μια συνταγή που έχει μέσα και λεμόνι
και κρασί και εικόνα και γεύση. Εγώ βλέπεις, αφήνω τόση ώρα και μιλάς. Εγώ απολαμβάνω. Εγώ, αγάπη μου, επειδή δουλειά μου είναι να μιλάω, μπορώ να μιλάω 7 ώρες μόνη μου. Αλλά θα βάλω τελεία. Θα κλείσω το στόμα μου και θα σε αφήσω να μιλήσεις εσύ. Γιατί εσύ είσαι ο ντόκτορ της κουζίνας. Εγώ σου ετοιμάζω ένα πιάτο για να φας. Εγώ σου ετοιμάζω ένα πιάτο. Ναι. Και μετά θα ξεκινήσω τη συνταγή. Σήμερα λοιπόν έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Ουσιαστικά έχουμε κάνει ένα κόκο βαν. Είναι ένα γαλλικό, πολύ παραδοσιακό πιάτο. Το οποίο, μην ξεκινήσεις να τρως, δεν το έχω τελειώσει. Όχι. Θα σου τελειώσω τώρα τη σάλτσα και θα δεις πόσο ωραίο είναι. Παίρνω θέση για να τον ηρευτώ. Το κόκο βαν λοιπόν είναι ουσιαστικά ένας γαλλικός κόκορας κρασάτος. Απλά αντί για να βάλω κόκκινο κρασί εδώ, εγώ έχω βάλει λευκό κρασί και το έχω κάνει λίγο πιο ελληνικό. Okay. Το μόνο που έχει μείνει τώρα εγώ για να τελειώσω και να αρχίσει να τρως είναι να βάλω μέσα εδώ το λεμονάκι μου, την κάπαρη και το μαϊντανό. Αυτά τα βάζουμε εκτός φωτιάς, γιατί θέλω απλά να δώσουν ένα άρωμα φρεσκάδας στην τελική της σάλτσα. Δεν θέλουμε να τα μαγειρέψουμε καθόλου. Θα μου έβαζες δηλαδή και από αυτό από πάνω. Όχι, αυτό, κάνω, αυτό θα κάνω τώρα, γι' αυτό δεν έχεις φάει ακόμα. Μην με μαλώνεις, αφού βλέπεις ότι δεν ακουμπάω. Να σου πω, για να μην σου ακουμπήσω το... ένα κουταλάκι να πάρω. Ακόμα ένα κουταλάκι. Μυρωδιές, Χριστέ μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, δικό σου και όση ώρα τρως εσύ, εγώ θα διαβάζω τη συνταγή. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ό,τι θέλεις, Ελένη μου. Έχεις ένα πολύ ωραίο ιταλικό εστιατόριο, ναι. Ναι. Ωραία. Και σύντομα άλλο ένα. Είναι, γιατί θέλω πραγματικά, αν και σκέφτομαι συνέχεια αυτή τη διαδρομή, για μένα είναι πολύ μακριά, αλλά επειδή είμαι λάτρης, όπως ξέρεις, της ιταλικής κουζίνας. Ξέρω. Είσαι πολύ αγαπημένος μας συνεργάτης. Θέλω να έρθουμε, ρε παιδί μου, να φτάσουμε μέχρι σένα. Μπαίνω στο ίντερνετ, στο Instagram και τα βλέπω. Βλέπω τα πιάτα που βγάζεις. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Και, δηλαδή, και επειδή είμαι άνθρωπος που αγαπάει το φαγητό, εγώ ούτως ή άλλως ψάχνω και συνταγές στο ίντερνετ, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Μυρίζω ουσιαστικά τις φωτογραφίες σου διαβάζοντας τι είναι. Και γι' αυτό και θέλω να έρθω, σου λέω, σαν τρελή. Είχε έρθει μια πελάτσα στο μαγαζί μου και μου έχει πει ότι ήταν καλεσμένη σου στο σπίτι σου. Και της είχες κάνει μια συνταγή. Τι? Που είχα κάνει όταν ήμουν παλιά σε σένα. Ποια τώρα συνταγή? Μιλάμε πριν 4 χρόνια. Για πες. Το σιδηρόδρομο με το ρύζι ή με το τζίντζερ. Κατάλαβες και κατευθείαν. Κατάλαβα κατευθείαν. Ήταν η γνωριμία μας αυτή η συνταγή, εμάς τους δύο. Ναι. Που έλεγα, Θεέ μου, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η συνταγή. Θα πάμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί ήθελα να την κάνει ζωντανά. Αλλά από εκεί και μετά που μάθαμε να τα κάνουμε όλα τσακ μπαμπά. Ναι, ήταν νομίζω 8 ώρες, 10 ώρες. Γνωστές μου αυτή τη συνταγή τη χρησιμοποιούσαν για χριστουγεννιάτικα τραπέζια τους κτλ. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Λέω, είναι δυνατόν, γιατί στην αρχή τη βλέπεις και λες απόλυτη επιτυχία, αλλά είναι πολύ μπελά. Θες και ένα μάγειρα να στα κάνει αυτά. Αλλά μην με κοιτάς έτσι. Μην με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, όχι, αυτός είναι μάγειρας, εμείς δεν είμαστε. Και λες ότι, ρε παιδί μου, θα τα καταφέρω. Τελικά τα καταφέρνουμε. Κοίτα, σηκώνει ξεκινάω, ξεκινάω. Sorry. Έλα, Ελένη, εσύ μίλα. Ούτε να μιλήσουμε δεν μπορούμε εδώ μέσα. Αχ, Χριστέ μου. Ναι, αλλά ο λόγος που σε κοίταξα έτσι είναι γιατί κάθε φορά που έρχομαι εδώ αποδεικνύω ότι ένα φαγητό το οποίο μπορεί να μας τρομάζει. Έχεις δίκιο. Αρκεί να ακολουθήσει τα βήματα. Ναι, δεν ναι. είναι τίποτα δύσκολο. Όχι, Γιώργο μου, και οι συνταγές σου βγαίνουν. Ναι. Και να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι τη βγάζεις εσύ και εγώ την κάνω και μου βγαίνει περίεργη. Μου βγαίνει πιο πολύ το λάδι μου, στη φύση μου, αυτόνι. Όπως την κάνεις και τη δείχνεις, που λέω δεν είναι δυνατόν να είναι έτσι τόσο απλή. Έτσι ακριβώς μου βγαίνει στο σπίτι και εμένα, και ακόμα και αν τη δώσω σε άλλον τη συνταγή που μπορεί να μην έχει και τέτοια αγάπη με την κουζίνα, δηλαδή να μην του αρέσει πολύ να μαγειρεύει. Έχει, ναι. Ξέρεις τι μου λένε. Ναι. Ρε, τι επιτυχία είναι αυτή. Απλά είπα, το είπα και την προηγούμενη φορά, να ξέρουμε τι κάνουμε και για ποιο λόγο το κάνουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να προσωποποιήσουμε και τις συνταγές. Δηλαδή τώρα να με ρωτάς εδώ πέρα, μήπως να μην βάλω θυμάρι και να βάλω δρολίβανο. Προφανώς και μπορείς. Λοιπόν. Με μάλωσε. Όχι. Μου μιλάει σαν να με μαλώνει. Γενικά ήταν αυτό. Να πω πριν διαβάσω την καρτέλα, η διαδικασία ήταν. Μην μας ανάψει, μην μας καεί όμως. Όχι, το χαμήλωσα μέχρι να διαβάσω. Εντάξει. Απλά έχω βάλει τώρα το κρεμμύδι και το σκόρδο να μαγειρευτεί λιγάκι. Πάμε να διαβάσουμε την καρτέλα για να καταλάβετε τι κάνουμε. Ελένη, μπορείς να φας. Ευχαριστώ, καλή μου όρεξη. Λοιπόν, κάνουμε κοτόπουλο σε σάλτσα λευκού κρασιού και θα χρειαστούμε 1/4 της σκούπας αλεύρι, 2 στήθη κοτόπουλο και 2 μπούτια κοτόπουλο. Αν θέλουμε εμείς, εννοείται, μπορούμε να βάλουμε μόνο στήθος ή μόνο μπούτι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο.
ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δύο σκελίδες σκόρδο, μισή κουταλίτσα της σούπας θυμάρι ή 2-3 κλωναράκια, 150 ml λευκό κρασί, 250 ml ζωμό κοτόπουλο, χυμό από μισό λεμόνι, 250 ml κρέμα γάλακτος, κάπαρι και μαϊντανό για το τέλος. Λοιπόν, η διαδικασία ποια ήτανε, εγώ πήρα το ομό μου το κοτόπουλο, το τεμάχισα και κράτησα τις καρκάσες. Ποιες είναι αυτές, καλέ? Οι καρκάσες είναι τα κόκαλα. Αυτά που είναι από μέσα. Αλήθεια. Όταν παίρνουμε ολόκληρο το κοτόπουλο, αφαιρείς το ένα μπούτι, αφαιρείς το άλλο μπούτι, τις φτερούγες και μετά για να πάρεις το σπίδος, στη ράχη, κόβεις και το ξεχωρίζεις. Οπότε το μόνο που σημαίνει είναι ο σκελετός. Το σκελετό λοιπόν είτε το ντεμαχίζω ή το βάζω ολόκληρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα μαζί με κρεμμύδι, σέλερι, καρότο και νεράκι και έχουμε κάνει το δικό μας ζωμό πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να έχουμε φύρες. Παίρνω λοιπόν εγώ, έχω κάνει το βασικό μου το πιάτο και με μπούτι και με στήθος. Εδώ έχω μόνο στήθος αυτή τη στιγμή, το οποίο αλλά το πιπέρωσα, το έβαλα μέσα σε αλεύρι και μετά το έβαλα σε μια ρηχή κατσαρόλα. Θα σου αρπάξουν. Ή μπορούμε και ένα μαντέμι, τώρα θα δώσω με κρασί. Γιατί καλέ, θα αρπάξουν, ε. Όχι, θέλω να δημιουργηθεί κάτω το αυτό που παίρνουμε κάθε φορά. Ναι. Και όταν πήρε λοιπόν χρώμα το κοτόπουλο, το βγάλαμε έξω. Στη θέση του λοιπόν που βγάλαμε το κοτόπουλο, χωρίς να σκουπίσουμε, χωρίς να αλλάξουμε σκεύος, συμπλήρωσα λίγο ακόμα ελαιόλαδο και λίγο ακόμα βούτυρο και σόταρα σκόρδο, κρεμμύδι μαζί με θυμάρι. Τώρα λοιπόν που έχει αρχίσει και αρπάζει λίγο και βλέπω τα καφετί να βγαίνουνε, σβήνω με το λευκό κρασί. Το λευκό κρασί λοιπόν θέλω να το αφήσω για ούτε μισό λεπτό δεν θα πάρει, να μου βγάλει το αλκοόλ. Δηλαδή, όταν τώρα πάω πάνω από την κατσαρόλα μου και το μυρίσω, με πνίγει λίγο. Αυτό είναι το αλκοόλ. Όταν λοιπόν για μισό λεπτάκι μαγειρευτεί, θα φύγει αυτή η αψάδα. Και στη συνέχεια, εγώ λοιπόν μπορώ να προσθέσω το ζωμό και την κρέμα γάλακτος μαζί με το χυμό λεμόνι. Ελένη μου, εντάξει, είσαι happy? Δηλαδή, έπρεπε να μιλάω. Λοιπόν, για να σου απαντήσω την ερώτηση, το ιταλικό μου μαγαζί, το Vittoria Gatti, είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Νύμφου. Δεν είναι διαφημίσει τώρα, αυτό το ξέρω ναι, το μαγαζί. Εντάξει, δεν μ' αρέσει και εγώ να κάνω διαφημίση. Διαφήμιση να μου πεις πού είναι το μαγαζί σου, εγώ σε ρωτάω, μωρέ, σιγά. Εντάξει. Μετά από πέντε μήνες ερώτησα μια φορά, πού είναι αυτό το μαγαζί? Είναι πάνω στην πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα. Είναι πολύ κεντρικό σημείο. Είναι πολύ κεντρικό σημείο και είναι κολλητά στο Burger Joint, το οποίο είναι. Επίσης δικό σου. Ναι, και είναι πολύ γνωστό, είναι 11 χρόνια. Επειδή έχω κάνει πριν από πολλά χρόνια. Τα γενέθλια της Μαρίνας. Όχι, η Μαρίνα δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Στα γενέθλια της Βαλέριας, αλλά δεν έχει σημασία. Έχω τόσες κόρες που πώς να ξέρεις, μωρέ, για ποια μιλάμε κάθε φορά. Ναι, είχα κάνει νομίζω δύο φορές γενέθλια σε σένα και μετά τα είχα πάει απέναντι εκεί στα δωμάτια που ψάχνουν να βγουν έξω. Και ήταν, είχαν περάσει πολύ ωραία τα παιδιά και τους άρεσε πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι στο κομμάτι μπέργκερ, μπιφτέκι, όπως θες πείτε το, δεν υπάρχει παιδί που λέει όχι σε όποια ηλικία, είτε το δημοτικό. Που τότε είχα πάει εγώ, είτε μεγαλύτερα του γυμνασίου κτλ. Αλλά αχτύπητο να βάλεις δίπλα και το άλλο με τα μακαρόνια, ιταλικό κτλ. Ναι, για να μην άρε, τι γαμπρό είναι αυτό, ποια θα μας τον πάρει τέτοιο γαμπρούλι. Καλό παιδί, ωραίο, νέο, επιτυχημένο, επιχειρηματίας, φατσάρα. Μπράβο, ρε εσύ. Ρε, κοκκίνησα, ξεκόλα. Κοκκίνησες, βέβαια. Άντε. Λοιπόν, προσθέτω και το χυμό λεμόνι, προσθέτω και την κρέμα γάλακτος. Στο σημείο αυτό. Μια πληροφορία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε και μπούτι και στήθος, σε αυτή τη στιγμή θα βάλετε το μπούτι μόνο. Θα το σκεπάσετε και θα το αφήσετε 10 λεπτά. Αν χρησιμοποιείτε μόνο στήθος κοτόπουλο, θα το επιστρέψετε μέσα όπως θα κάνω εγώ τώρα. Δεν θα το σκεπάσετε και σε 10 λεπτά είσαστε έτοιμοι και σε αυτό εδώ πέρα το στάδιο. Με κυνηγάνε γιατί έχω κάτσει λέει ήδη εδώ πέρα πολλή ώρα και ναι. Πρέπει να πάω, με περιμένει στον καναπέ και δικό επόμενο ραντεβού. Δικό σου είναι το πλάτο, κάνε ό,τι θέλεις. Όχι αγάπη μου, έλα. Είναι δυνατόν να μου λένε μετά δεν ολοκλήρωσε τη συνταγή και εμείς τι κάνουμε. Όχι. Απλά πες τα μου λίγο πιο γρήγορα, τα βάζω μετά μέσα. Τελείωσα, τα βάζω τώρα μέσα γιατί είναι μόνο το στήθος. Ναι και πόση ώρα θα τα αφήσουμε εκεί? 10 λεπτά ασκέπαστο. Ασκέπαστο. Και μέχρι να γίνει αυτό σε 10 λεπτά, εγώ έχω πάρα πολύ από χρόνο. Από όλους αυτούς τους πελάτες που έχεις εδώ πέρα να ταΐσεις, βλέπεις αυτή την κουκλάρα απέναντι, την ψηλή. Ναι. Αυτήν θέλω να μου ταΐσεις πρώτη. Όχι, φτάνει. Για μένα το λέω. Θέλω να την περιποιηθώ. Εντάξει. Λοιπόν, φεύγω. Ναι.
Χάρηκα πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Χάρηκα λέει, για άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει αυτό το παλικάρι. Δεν υπάρχει. Το κορίτσι που θα τον πάρει θα περνάει και ωραία μαζί του, γιατί είναι και ευχάριστο παιδί. Θα μου πεις τον προξενεύεις. Όχι εγώ μωρέ, η ζωή ίδια. Τι δε θα. Κι αυτός κάποια στιγμή. Πάντως, αν έχετε ανησυχίες για φέτος και ψάχνεστε, γιατί κάτι δεν σας πάει καλά ή γιατί έχετε διέστηση ότι φέτος είναι η χρονιά σας, να βρείτε τον έρωτα ή τέλος πάντων να επουλωθούν οι πληγές σας ή τέλος πάντων αυτό που λέμε καμιά φορά όταν είμαστε στις μαύρες μας, μια ευκαιρία ακόμα δεν έρχεται. Mm-hmm. Έρχεται. Το λέμε. Μ' αρέσει αυτό το γαλάζιο σήμερα που φοράς πάρα πολύ. Είναι πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ φωτεινό και πολύ έτσι. Σου πάει. Σε ευχαριστώ και εμένα, μου άρεσε πολύ. Ναι. Λοιπόν, ο εαυτός μου έτσι. Δεν ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο για να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι που πάντα αφορά όλους μας, γιατί είχαμε τόσα άλλα να πούμε και έπρεπε να τα πούμε. Αλλά ο Φεβρουάριος, μία συνδυασμένος μήνας του έρωτα λόγω του Αγίου Βαλεντίνου, μία γιατί είναι ακόμα νωρίς και πάνω που ονειρεύεσαι τρέχεται η άνοιξη το καλοκαίρι που συνήθως και οι πιο πληγωμένες καρδιές κάτι βρίσκουν να γίνουν καλύτερα. Έτσι. Είπαμε ότι είναι η ώρα για να τα συζητήσουμε. Τι χρονιά είναι αυτή και για ποιους? Λοιπόν, καταρχάς να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε πει για το 2022 ότι είναι μια δύσκολη χρονιά με αυτά κλπ. Αλλά έχουμε πει επίσης ότι επί προσωπικού μπορεί τα πράγματα να αλλάζουν. Γιατί ακόμα και στις χειρότερες εποχές ανθίζει ο έρωτας, ανθίζουν δουλειές κλπ. Αυτή η χρονιά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ερωτική για τους Παρθένους και γενικά για τα ζώδια της γης και κυρίως Παρθένους εγώκερους. Όπως επίσης και για τα ζώδια του νερού, κυρίως για τους ηχθείς και για τους καρκίνους. Δεν αναφέρομαι στους Σκορπιούς και στους Ταύρους που είναι στον άξονα. Και κάτι άλλα πράγματα γιατί εμείς. Έχουμε και κάτι άλλα πράγματα που θέλουν αλλαγές. Όμως από αυτά η του πρώτου δεκαημέρου θα έλεγα ότι είναι πιο ευνοημένη. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ένας προσωπικός χάρτης μπορεί κάποιος να είναι Λέων ή να είναι Σκορπιός και να έχει πάρα πολλούς πλανήτες στην Παρθένο ή στον καρκίνο κλπ. Θέλω να πω ή αντίστοιχα να έχει στον εγώκερο, που σημαίνει ότι εγώ θέλω να ακούσουν οι αγαπημένοι μας φίλοι και οι αγαπημένες μας φίλες και το ζώδιο του οροσκόπου τους για να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα και γενικά στις γενικές προβλέψεις να τον ακούν και να ξέρουν ότι η ανοιχτή καρδιά πάντα φέρνει κάτι καλό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους κρύους. Πάμε στον ασπασμό των αγγέλων μπροστάστρα για τους κρύους λοιπόν. Θεωρώ ότι οι κρύοι θα ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, θα κάνουν καινούργιες σχέσεις μέσα στο 2022, αλλά τι πρέπει να κάνουν? Δύο πράγματα που τους δυσκολεύουν. Το ένα είναι να αναλάβουν την ευθύνη μιας δέσμευσης και να αφήσουν αυτά τα ανέκδοτα περί ανεξαρτησίας. Και το δεύτερο είναι να ξέρουν ότι η καλύτερη εποχή τους είναι από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 28 Οκτωβρίου που θα έχουν και το διάρρογο στις προσπάθειές τους να γίνουν διπλή ή να ανανεώσουν τη σχέση τους. Για τον Ταύρο θα πω ότι η αλήθεια είναι ότι πίσω από εντάσεις και θα φανεί η αλήθεια για την προσωπική ζωή, δηλαδή πιθανότητα να θελήσετε να απαλλαγείτε από μια εξαρτητική σχέση, μια δύσκολη σχέση, αλλά αυτό που θα πω είναι το εξής, μη φοβάστε, καμία σχέση που στηρίζεται σε γερές βάσεις δεν θα πάθει τίποτε. Οι σχέσεις οι οποίες είναι σαθρές και στηρίζονται στις ανασφάλειες, εκείνες μπορεί να ταλανιστούν πάρα πολύ. Όσον αφορά όμως τις καλές εποχές για καινούργιες γνωριμίες, είναι τώρα αυτή που διανύουμε μέχρι τις 3 του μηνός Μάρτη και επίσης μια καλή εποχή για εσάς αγαπημένοι μου Ταύρη είναι τον Δεκέμβριο, στο τέλος της χρονιάς και τον Ιούλιο, κατά καλό καιρό. Αξιοποιήστε τις περιστάσεις, λέω Ελένη μου και τα καλά διαστήματα για να ξέρουν πολύ καλά κάνεις, φυσικά. Αν αφήσουν τηλεθεατές μας, πέφτει και το τσουλούφι. Για τους διδύμους θα πω ότι υπάρχει ένταση αρκετή και πάθος. Υπάρχει μια παρατεταμένη, θα έλεγα, όψη, τώρα μην σας εξηγώ πιο λεπτομέρειες, η οποία προκαλεί ένταση και πάθος. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι προσπαθήστε να αποφύγετε την τάση σας για συναισθηματικούς χειρισμούς. Πάρα πολύ καλό διάστημα για παιχνίδια μυαλού, για καινούργιες γνωριμίες, αλλά και για ανανεωτικές καταστάσεις, το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, που τα πράγματα θα είναι βολικά για σας. Ο Άρης θα περάσει στις 20 Αυγούστου στο ζώδιό σας για να μείνει. Μπορεί από τη μια να προκαλεί ανταγωνιστικές τάσεις και έξαρση του εγωισμού, αλλά από την άλλη σας βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείτε με τις σχέσεις σας. Ο Άρης στους Διδύμους θα κάτσει πολύ καιρό. 8 μήνες. Μέχρι τις 25 Μαρτίου του 2023. Θα του κάνουμε αφιέρωμα, έτσι δεν είναι? Μα είναι δυνατόν, το φωνάζει μόνο του. Για πάμε παρακάτω. Α, λοιπόν. Μην το μίμη. Τι, τώρα? Όχι, είναι και 23, προλαβαίνω. Για τους καρκίνους, θεωρώ ότι θα έχουμε σχέσεις στοργής. Επιτέλους, καρκίνοι μου, επειδή είστε πάρα πολύ δύσκολοι στο να αφαιθείτε λίγο, έρχεται η στιγμή που θα έχετε σχέσεις στοργής και συναισθηματικής ασφάλειας. Αυτός ο Δίας από τους ηχθείς πάρα πολύ σας φροντίζει εδώ που τα λέμε και φέρνει κοντά σας κάτι θετικό. Θεωρώ λοιπόν ότι αν αφήσετε λίγο τη μεμψημυρία και αν αφήσετε λιγάκι και τον εγωισμό σας που θέλει καλέ, χωρίς να προσπαθεί κλπ. Θα τα πάτε πάρα πολύ καλά με ένα υπέροχο διάστημα, αυτό που διανύουμε τώρα, αλλά με ακόμα πιο υπέροχο το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, που θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να το αξιοποιήσετε, κυρίως από τα μέσα του Ιούλη μέχρι τα μέσα του Αυγούστου. Λιοντάρια, και όλοι εμείς που περιμένουμε τη σειρά μας. Μετά τις διαφημίσεις. Πόπο λιοντάρια, ψυχραιμία, ερχόμαστε. Ε? Για να δούμε τι θα μας πει. Κάτι καλό θα μας πεις. Δεν μπορεί. Μπαίνει και ο Δίας στον κρυό το Μάιο. Κάτι θα φέρει σε αυτούς. Πάμε, διαφημίσεις. Λοιπόν, εδώ μαζί με τη Σμάρο. Αν ανοίξατε τώρα τηλεόρασή σας και είσαστε από κρυός μέχρι καρκίνος, λυπάμαι, χάσατε. Μιλάμε για τα ερωτικά της χρονιάς. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι δείχνει αυτή η χρονιά, που εννοείται δεν δείχνει τα ίδια από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Εντάξει, έχεις όμως μια εικόνα, πώς πάει το πρώτο εξάμηνο, πώς πάει το δεύτερο. Είσαι μέσα στους τυχερούς και πότε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα λιοντάρια, και το άφησα και για μετά, γιατί θεωρώ ότι όπως και κάποια άλλα ζώδια, έτσι και το λιοντάρι, από αυτό όλο το πράγμα που ζει με Κρόνους και με Ουρανούς, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζοριστεί γενικότερα. Τραβάμε τα ζώδια μας λίγο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό είπα, κάτσε να τα ακούσω, μην το κόψω γρήγορα, να τα ακούσω μετά τις διαφημίσεις. Για πες λοιπόν για τα λιονταράκια. Καταρχάς, με τον Κρόνο στο ζώδιο των σχέσεών σας, στον υδροχό, ο Λέοντές μου, δοκιμάζονται οι σχέσεις σας. Είναι σαν να έχουμε έναν αυστηρό κριτή, ο οποίος διηλίζει τον κόνοπα και τις περνάει από κρίση. Οι σχέσεις οι οποίες στηρίζονται σε γερές βάσεις όχι μόνο θα προχωρήσουν, αλλά θα θριαμβεύσουν, και δεν αποκλείεται να αναλάβετε και την ευθύνη μιας περαιτέρω δέσμευσης. Οι σχέσεις όμως οι οποίες έχουν ένα σαθρό υπόβαθρο, τι είναι σαθρό υπόβαθρο, στηρίζονται μόνο στην ανασφάλεια, στο συμφέρον κλπ. Δεν θα αντέξουν, θα υπάρξουν πάρα πολλοί τριγμοί. Θέλω όμως, όταν υπάρξει ένταση, να αναλογιστείτε και εσείς μήπως κάνετε κάποιο λάθος. Μην περιμένετε να έχει λάθος μόνο το τέρι σας. Γιατί ο Κρόνος πάνω απ' όλα θέλει να καταλύσει τον εγωισμό. Αν λοιπόν βάλετε και εσείς και το τέρι σας τη σχέση πάνω από τον εγωισμό, τότε θα κερδίσετε. Καλό διάστημα όμως για να δράσετε και να επιτύχετε το καλύτερο ή να κάνετε μια καινούρια γνωριμία είναι το διάστημα του Ιουνίου, του Ιουλίου, του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Για τους Παρθένους, εσείς δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Ο Δίας θα βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι της χρονιάς τώρα μέχρι τις 11 Μαΐου και μετά από 28 Οκτωβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου στο ζώδιο των σχέσεών σας. Οι εκλήψεις δεν επηρεάζουν καθόλου, ίσα που φέρνουν μοιραίες εξελίξεις, μοιραίες γνωριμίες, καρμικές γνωριμίες. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα διαστήματα έχετε πολλά αβαντάζ στον αισθηματικό τομέα, ρομαντισμός, συναισθηματισμός, νέες γνωριμίες, γνωριμίες με προοπτική. Θεωρώ, Παρθένη μου, ότι αν ξεφοβηθείτε τη δέσμευση και προχωρήσετε ακάθεκτη μέσα στο 2022, όλο και κάτι καλό θα γίνει. Για τους Ζυγούς θα πω ότι επειδή ο Κρόνος βρίσκεται στο ζώδιο των ερώτων σας, δεν απαγορεύει το να κάνετε μία γνωριμία, αλλά πρημοδοτεί εσάς που είσαστε έτοιμοι να κρατήσετε
έχετε στη ζωή σας μία στάση του τύπου όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις, να μην κάνεις δηλαδή στους άλλους αυτά που εσύ δεν θα ήθελες να κάνουν οι άλλοι σε σένα, αντιθέτως να κάνετε αυτά που θα θέλατε, δηλαδή να λέτε τι θα ήθελα πολύ, αυτό θα κάνω και για το τέρι μου, και βέβαια να είσαστε έτοιμοι να αναλάβετε τις ευθύνες μιας δέσμευσης. Ο Κρόνος θέλει να δεσμευτείτε, άρα λοιπόν θεωρώ ότι όσοι πραγματικά θέλετε κάτι σοβαρό στη ζωή σας και το επιδιώξετε, θα έχετε μεγάλη εύνοια, κυρίως στο διάστημα από τα μέσα του Μάη μέχρι το τέλος του Ιούνιου. Για τους Σκορπιούς, εδώ θα πω το εξής, Σκορπιοί μου, δεν πρέπει να κάνετε εκπτώσεις καθόλου. Να σκεφτείτε τι θέλετε, ποιες είναι οι ανάγκες σας, τι είναι αυτό που προσφέρετε εσείς σαν άτομα, και να υποστηρίξετε τις σχέσεις που καλύπτουν τις ανάγκες σας. Η παγίδα για το 2022 είναι να κάνετε εκπτώσεις σε σχέση με τα θέλω σας, σε σχέση με τις ανάγκες σας, και να πείτε, εντάξει, έχω 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα ανάγκη, μου δίνει ένα, καλό είναι αφού δεν έχω κάτι άλλο. Όχι. Θα σας δίνει το 50% συν ένα τουλάχιστον, για να είσαστε εντάξει. Και αυτό γιατί? Γιατί τότε θα έχετε την εύνοια. Ο Δίας, το 5ο ηλιακό σας σπίτι, τώρα και μέχρι, βέβαια, στους ηχθείς, και μέχρι τις 10 Μαΐου σας ευνοεί, αλλά θα έλεγα στην περίπτωσή σας ότι κάντε λίγο κράτη, τουλάχιστον εσείς που έχετε γεννηθεί γύρω στις τέλη-τέλη, του Νοέμβρη, γύρω στις 30 Νοέμβρη με 3 Δεκέμβρη. Όχι τέλη-τέλη του Νοέμβρη. Τέλη-τέλη Οκτώβρη, συγγνώμη. Τέλη-τέλη του Οκτώβρη. Ευχαριστώ. Αφού ξέρετε, βοηθώ σε αυτά τα θέματα. Με αρχές-αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή γύρω στη 1-2 Νοεμβρίου ακόμα περισσότερο. Εσείς λίγο να μου προσέχετε προς το τέλος του Απρίλη. Γιατί γίνεται μια έκλειψη εκεί. Α, και πιάνει εμάς τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Πιάνει κυρίως αυτούς που έχει γεννηθεί 1-2 Νοέμβρη. Τέλεια. Δηλαδή, είμαστε εκεί μέσα στο Πάσχα τουλάχιστον, που θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί όλοι, ή πάει για Πρωτομαγιά? Εγώ νομίζω ότι θα πιάσει κυρίως μεταξύ 20 Απριλίου και 5-6 Μαΐου. Κάτι άλλο? Κάτι άλλο? Επίσης, λίγο πιο προσεκτικοί πρέπει να είστε, και Οκτώβριο με Νοέμβριο έχουμε πάλι κάποιες εκλείψεις στον άξονά σας, αυτές τις περιόδους που μπορεί όμως, αν το επιτρέπει ο προσωπικός σας χάρτης, να φέρουν και κάποιες πολύ μοιραίες εξελίξεις, ίσως και θετικές εν τέλει. Για τους τοξότες, πνέει αεράκι ανανέωση στην αισθηματική σας ζωή μετά από 2 χρόνια που έχετε περάσει έτσι λιγάκι περίεργα, στριμωγμένα, όχι καλά κλπ. Έρχεται επιτέλους και για εσάς η επιβράβευση. Θέλω όμως να ξέρετε ότι το καλύτερό σας διάστημα μακράν είναι από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 20 Αυγούστου. Στις 20 Αυγούστου θα περάσει ο Άρης στο ζώδιο των σχέσεών σας, όπου θα μείνει για 8 μήνες, και θέλω να παραμείνετε μακριά από τους ανταγωνισμούς και μακριά από τις προκλήσεις που θα βγάλουν τον εγωισμό σας στη φόρα, και ο εγωισμός σας θα πάρει τα ενία στη σχέση σας. Όχι, θέλω να αφήνετε λίγο τον εγωισμό στην άκρη για να γίνετε δουλίτσα. Για τους εγώκερους, τι να πω, ακόμα και ο ουρανός ο ανατρεπτικός εσάς βλέπει καλά το ζώδιό σας, είναι στο 5ο ηλιακό σας σπίτι και φέρνει κεραυνοβόλους έρωτες, κεραυνοβόλες εξελίξεις και μερικές φορές και μια επιτάχυνση των πραγμάτων, δηλαδή μπορεί να φέρει ξαφνικά γεγονότα που εν τέλει να αποβούν σε κάτι καλό. Πιστεύω ότι είναι μια χρονιά δυνατών συγκινήσεων και θέλω πολύ να αφαιθείτε στον έρωτα, αγαπημένοι μου εγώκεροι, γιατί μερικές φορές βάζετε πολλά πρέπει μπροστά στον έρωτα και ο έρωτας δεν αντέχει στα πρέπει, θέλει κάτι πιο μαλακό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η χρονιά, χωρίς υπερβολή, είναι μία από τις καλύτερές σας για να απολαύσετε τον έρωτα. Το διάστημα που διανύουμε τώρα μέχρι τις 3 Μαρτίου είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό επίσης είναι και το διάστημα το οποίο ακολουθεί μέχρι τα τέλη του Απρίλη, αλλά και το καλοκαίρι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος σας επιφυλάσσουν πολύ ευχάριστες στιγμές. Για τους υδροχόους, για πες. Είναι εκεί ο Κρόνος, στο ζώδιό σας, που σημαίνει ότι η καραδοκή να σας πιάσει λάθος, να ξέρετε. Εάν δεν είστε λάθος, θεωρώ ότι θα καθιερώσει τις σχέσεις σας, θα τις βοηθήσει να εδραιωθούν.
Πρημοδοτεί τους υδροχώους που είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη μιας δέσμευσης και να υποκύψετε στην αναγκαιότητα της συντροφικότητας. Δεν είστε πολύ υδροχώοι αυτοί. Γενικά οι υδροχώοι έχετε μία ανάγκη να αισθάνεστε πιο ανάλαφρα τα πράγματα. Ο Κρόνος εκεί σας βαραίνει και σας λέει όχι, έχεις ανάγκη τη συντροφικότητα. Αν μπορείτε να υποστηρίξετε το θέλημά του, θεωρώ ότι θα εξελιχθούν πολύ καλά τα πράγματα. Καλές στιγμές για σας είναι ο Μάρτης, είναι ένας καλός μήνας για σας, μέχρι τις 10 Απριλίου και επίσης καλό διάστημα για σας είναι και το καλοκαίρι. Ο Άρης όμως, ο οποίος θα μπει στο 5ο ηλιακό σας σπίτι, σας βοηθάει πάρα πολύ για 8 μήνες. Θα είναι και από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 25 Μαρτίου του 2023. Και τι βοηθάει? Βοηθάει κυρίως εσάς τους ελεύθερους υδροχώους, γιατί σας βάζει σε μια κινητικότητα και φέρνει καινούριες γνωριμίες, σας κάνει πιο μαγνητικούς, πιο μυστηριώδεις και ειδικά για εσάς τους αδέσπευτους είναι πάρα πολύ βοηθητικός. Πάμε τώρα στους ηχθείς μας. Ακούς, Δημητράκη μου, για σένα τον αδέσμευτο λέει, υδροχώε μου, βοηθητικό λέει. Και ο Κούπερ ακούει. Ακούει, ακούει. Έλα, φέτος κάτι βλέπω. Άντε να δούμε, βρε Ελένη. Και πάμε και για τα ψάρια που έχουν τον ωραίο τους Δία. Με τον Δία να πρωταγωνιστεί στο ζώδιό τους, θεωρώ ότι έχουν ένα πολύ καλό διάστημα και τώρα ειδικά ο Μάρτης είναι ωραίος μήνας και ο Απρίλιος και οι εκλήψεις είναι με το μέρος τους. Φέρνουν πολύ μοιραίες εξελίξεις, γνωριμίες και καρμικές σχέσεις. Έχετε μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά. Μετά τις 20 Αυγούστου θέλω λίγο να προσέχετε με τον Άρη, αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με τα ερωτικά σας ευτυχώς. Αυτό που όμως θέλω να ξέρετε οι θείες μου είναι ότι επειδή θα έχετε και τη συνύπαρξη Δία Ποσειδώνα ταυτόχρονα, θα έχετε την τάση να ωρεοποιείτε τις καταστάσεις. Για να γίνετε πραγματικά ευτυχισμένοι, πρέπει να βλέπετε την αλήθεια. Όχι να προβάλλετε τους ευσεβείς σας πόθους στο τέρι σας, να βλέπετε πώς πραγματικά είναι το τέρι σας. Οι ηχθείες λοιπόν που θα μπορέσετε να δείτε την πραγματικότητα στη σχέση σας, θα βλέπετε αν σας κάνει ή όχι αυτό που έχετε. Να ξέρετε ότι αν δεν σας κάνει, όσο πιο γρήγορα απαλλαγείτε, τόσο πιο γρήγορα θα μπει κάτι καινούργιο στη ζωή σας. Ο Δίας θέλει να σας ζευγαρώσει και εσείς πρέπει να τον αξιοποιήσετε. Και πριν φύγεις, δεν το περιμένεις, αλλά δεν πειράζει γιατί το ξέρεις. Τι είναι ο μήνας Μάρτης που έρχεται? Βάλε μου μια επικεφαλίδα. Ο μήνας Μάρτης είναι μήνας αποφάσεων, σχεδίων, στόχων που πρέπει να μπουν. Μοιάζει σαν να είναι μια καινούρια πρωτοχρονιά που τι σκεφτόμαστε, τι θα κάνω στο μέλλον. Η Αφροδίτη και Άρη συνυπάρχουν σε μια σύνοδο στον υδροχό. Θα είναι εκεί και ο Κρόνος και θέλει πρακτικότητα και σχεδιασμό. Εμείς έχουμε τις Μάρο, θα τα μαθαίνουμε, θα τα λέμε, θα τα συζητάμε και θα είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε. Σμαρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μία μέρα ακόμα έχω μαζί τους. Μία μέρα ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να μου ξαναπούν όχι. Θα τους ξαναφέρω εγώ. Θα τους ξαναφέρω γιατί μου αρέσουν πολύ και χαίρομαι που μπορούμε μέσα από την εκπομπή μας να μιλάμε για μια εταιρεία που δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλάμε τόσο καιρό. Τόσο καιρό εννοώ χρόνια τέλειωτα. Μια εταιρεία που τη βρίσκεται σε όλα τα κομμωτήρια. Τώρα, αν λείπει από κάποια, δεν πειράζει. Βρείτε αυτά που την έχουν. Μιλήστε για τις ατέλειωτες σειρές που υπάρχουν, βρείτε ποια είναι η δικιά σας σειρά και αν θεωρήσετε ότι δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες το μαλλί σας, αλλά θέλετε πραγματικά να έχετε ό,τι καλύτερο μπορείτε να βάλετε στα ωραία σας μαλλιά, τότε πηγαίνετε, βρείτε, μιλήστε, μυρίστε και ξεχωρίστε. Κεραστάς μέχρι και αύριο. Πολύ τους ευχαριστώ. Πάρε κατευθείαν το λόγο.